95,5 των FM. Τη κακομοίρα θα γίνει τι επόμενε δύο ώρε με τον κύριο Γιάννη τη Σιράπη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καδαπάκα στο Πρωτάξιον, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστήρα Απλόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά το όχημά σα, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντα μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Και οι αδερφοί Κωνσταντίνοι να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και όταν το μήνυμά σου στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι δεν επιθυμείτε να σχολιάζετε μέσω των τηλεφωνικών γραμμών. Φιτέξ και Αρ, μιλάμε για συναγώνιστη ποιότητα, μοναδικά χρώματα, εξαιρετικές αποχρώσεις σε βελούτε ματ και ματ φινίσμα που όχι πλαμορφαίνουν αλλά προστατεύουν τις εσωτερικές επιφάνειες. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις την αγαπημένη σας Φιτέξ και Αρ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ γράφετε Α02, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλλεις στο 54-344. Στις 4 παρατέταρτο θα κληρωθούν 15 εισιτήρια για 15 τυχερούς φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα δουν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Υπάρχει μια έκκληση για αίμα, καθώς ο κύριος Κατερζιδέλης Ιγνάτιος, που βρίσκεται στην εντατική του Παπανικολάου, χρειάζεται τουλάχιστον 6 φιάλες αίμα. Όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα, μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Αν έχετε μικρό παιδάκι ηλικίας 5 έως 12 ετών, αν θέλετε να περνάει το χρόνο του δημιουργικά και ψάχνετε τον κατάλληλο χώρο, το βρήκαμε εμείς για εσάς. Είναι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Μακεδονικού. Ατελείωτο δραστηριότητες σε όλα τα αντικείμενα, ζωγραφική, ρομποτική, χορός, πολεμικές τέχνες, αθλήματα, μουσικοκινητική και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, στον πιο οργανωμένο και όμορφο χώρο με τους πιο έμπειρους παιδαγωγούς, δασκάλους και γυμναστές, καινοτομία σε δράσεις και με εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που μόνο εκεί μπορείτε να βρείτε. Επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις του Μακεδονικού, συζητήστε με τους ανθρώπους εκεί και θα βρείτε πραγματικά την πιο δημιουργική ομάδα της πόλης. Για περισσότερες πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310-587-870. Καλησπέρα Κωστή. Γεια σου Γρηγόρη. Κάτι κινείται στην μεταγραφική αγορά. Δεν ασχολείται κανένας Γρηγόρη. Λέγαμε για τον Φανφέρτ, τελικά καταλήγει στην ΑΕΚ. Ωραία, καλή μεταγραφή Γρηγόρη. Για να βγει τρίτος, καλή μεταγραφή. Μπορεί να διεκδικήσει και δεύτερη θέση. Δεν ξέρουμε. Τι να διεκδικήσει. Δεύτερη θέση. Καλά, θα βγει ο Ολυμπιακός πρώτος και μπορεί να μαλώσει δύο-τρεις και θα βγει δεύτερο. Ναι. Σωστό. Μαλώσει δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και κάποια τρίτο λόγο ΠΑΟΚ να πλακωθούν για τη δεύτερη θέση. Ναι, πιθανόν. Το λέω γιατί μου είπες ότι η ΑΕΚ έχει τα κόζια. Από τη στιγμή που έχει τα κόζια, γιατί να μην δείξει. Άμα είναι ξένος διαιτητής, δεν έχει κόζια. Λοιπόν. Την εγχείρηση ο Μελισσανίδης δεν μπορεί να σφίξει. Πιάσει κανένα μέσο, κανένας διαιτητή να πούμε, έχει εγκαταλείψει τη δύναμη. Η σύσφιξη. Ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη. Α, περάσουν και τα χρόνια, φεύγει και η δύναμη. Στα χέρια. Ακόμη δεν τον είδαμε. Πάει ιδανικό στην Ανταρλιέγγι. Ποιο? Ζίγκερ Νάγκελ. Πολύ καλά κάνει. Παλτό. 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 Τον είδαμε. Θέαμα δεν μας δίνει. Μέτρια μαρκαρίσματα έως καθόλου δεν μας δίνει. Σωστά μαρκαρίσματα. Διείσδυση τρίπλα βάρη κορμί. Δρόμο. Σωστός. Έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες εταιρείες έτσι κάνουν. Τον προσλαμβάνεις. Βλέπεις ένα μάπα. Κρατάς ένα μήνα, ενάμιση, θέλεις ένα γορίλα, του λες θα φύγεις, δεν φεύγεις. Πάρε μια αποζημίωση, φύγε, την άλλη θα σου δώσει ο γορίλας. Καλά εξηγήθηκε. Καλά εξηγήθηκε. Τι κάνει, παίκτης είναι τώρα για θέαμα. Τι έκανε ο Ζίγκερ Νάγκελ. Αργός. Έβαλε ένα γκολ. Αργός, και εγώ να κάτσω στην παιδιά θα βάλω, άστα δεν βάλε ένα γκολ. Αργός. Θέλουμε γρήγορους παίκτες, διεισδυτικούς, θεαματικούς, πασαδόρους, ασιταδόρους, σουτέρ, να γουστάρουμε μπάλα. Ρε κόκκινε, να σου πω κάτι. Μου λένε μερικές φορές, γιατί είσαι έτσι με τους παίκτες και τα λοιπά. Θα σας πω ρε γιατί. Τι έμεινε για έναν άντρα
ας πούμε, τι έμεινε για ένας άντρας. Ναι. Μέσης ηλικίας. 40 μέχρι 50 χρονών, λέμε. Παίρνουμε αυτή την ηλικία. Τι του μένει, να πούμε. Ποια είναι η διασκέδαση του. Λεφτά πολλά να πάρει επιχείρηση. Θα έρξει μαγαζί, θα έρθει το ρεύμα διπλό. Θα μειωθεί δουλειά. Δεν θα είναι όπως πριν 10-15 χρόνια. Σωστό. Ναι. Ωραία. Να πάει ταξίδια πολλά, διακοποδάνεια, πάρει την κόμπενα, αυτά οι ιστορίες. Αν έχει λεφτά, καλά θα κάνει. Άσε ρε, θα έχει λεφτά. Ποιος θα έχει λεφτά. Αν έχει. Αν έχει, τώρα αυτοί που μας ακούν δεν έχουν. Έχουν λίγοι, ελάχιστοι. Για το 5% τώρα μιλήσω. Το 8% εδώ λέμε για το 90%. Mm. Λοιπόν. Να πάει σε κλαμπ το βράδυ, να χορέψει χορό, μουσική, αυτά. Δύσκολα, δύσκολα. Έρχεται ο Πανταζής, θα πάνε, λέει, που δεν ξέρω και που τραγουδάει, θα πάνε να δούνε. Μια φορά στις τόσες. Θα έρθει μια συναυλία, μια φορά στις τόσες θα πάνε. Το καθημερινό δεν έχει. Τι του μείνει ένας άντρας. Μια καλή κομμενίτσα να έχει, να μην ζητάει και πολλά. Μην τρελαμένη και αυτή ζητάει. Και αυτές είναι ανάλογα. Τι είναι αυτή. Άμα είναι η οικονομική κατάσταση τρομερή, θέλει διακοπές, θέλει ρούχα, θέλει κόλπα. Θέλει αυτοκίνητα. Κόλπα, τώρα με πιο λίγα βολεύεται με πιο λίγα. Του μείνει να πούμε ένα καλό εστιατόριο. Του μείνει να δει ποδόσφαιρο. Του μείνει, ξέρω εγώ, μια εκδρομή. Του μείνει ένα αυτοκίνητο να πάει ένα ταξίδι. Λίγα πράγματα. Άμα πάρει αυτοκίνητο και το βγει, του βγει μάπα. Ναι. Η κόμενα αρχίσει και του γκρινιάζει. Μα μου και τα λοιπά. Πάρε με δεδομέ. Πάρε σωστή μέκης. Αυτό η μάνα φωνάζει η κοινωνία. Είναι αν ξέρω εγώ και άλλα κουσούρια. Πρέπει να μου αποκαταστείς. Άστα, λοιπόν, πας στο εστιατόριο. Εγώ πήγα σε ένα εστιατόριο στην Επανομή, κάτω στην παραλία. Παρήγγειλα να πούμε 2 η ώρα, 3 παρά 10, με φέρω 2 ποτήρια νερό. Σηκώθηκα, έφυγε. Λέω την κοπέλα, έλα εδώ, πάρε 20 ευρώ, σκοφίγε γιατί είχα παραγγείλει. Αυτά που είναι πετάξατα, η ζημιά μισή δική μου, μισή δική σας. Πάρτε δρόμο, φύγετε. Δηλαδή, θέλεις να πούμε μια απορία. Εάν τώρα στην μπάλα, είσαι οπαδός, ή φιλαθλός, ή εγώ που δεν είμαι τίποτα και δεν βλέπω μπάλα. Ναι. Λίγοι είμαστε. Μου φέρει ο Βαρινάκης τον Ζίγκερ Νάγκελ. Ναι. Μου φέρει ερείπιο το Φορτούνι. Δικαιώθηκα με το Φορτούνι. Με φέρει εξτρέμ ψηλό παρδίμεσο που δεν στρίβει. Θα κάτσω να δω το Άρης ΠΑΟΚ, ας πούμε. Παίρνω ένα φίλο μου, παίρνω ένα ποτήρι κρασί. Δεν πάμε στο γήπεδο. Πάμε και το βλέπουμε. Ή το βλέπουμε στο σπίτι. Μαζευόμαστε κτλ. Και βλέπω τώρα τον ΠΑΟΚ. Μια μισή ευκαιρία τον Άρη αυτόν. Και ο Άρης, αυτή τη μετριότητα με τα ΚΑΦ. Το σέντερφολ χοντρό με κάτι μάγουλα. Να τον είδα να πούμε. Χοντρομπαλάσο. Ο Γκρέι. Περιτά κιλά και τέτοια. Βλέπω το σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ τώρα. 19 χρονών δεν στρίβει. Ο άλλος έβαψε τα μαλλιά σαν αλμπίνος, να πούμε, πώς το λένε, ο Άρθουρ, πώς το λένε. Ο Μπράντο. Ο τέταρφος, ο Μπράντο, ο Τόμας. Θα έρθει και βγήκε και από ταινία, κάνει το φάντασμα, να πούμε, ή τίποτα, κάνα σπερματοζωάριο που τρέχει να βρει τη μήτρα και να μπει μέσα, ένα πράγμα τέτοιο. Δεν μπορεί να παίξει μόνος, το θέλει δύο. Είναι μπελάς, ρε φίλε, δηλαδή λες, είμαι σε μια φάση, θέλω μια ποιότητα στη ζωή μου. Τώρα, άμα με φέρνει εμένα τώρα τον Καντουρί, τρίτο χαμ στον ΠΑΟΚ. Με τον άλλο τον Κούρτη. Να τσι πω. Και να περιμένει από τον. Και τον πίστευα 40 χρονών. 450 κιλά μοσχάρι, να πούμε. Γέρασε το παιδί, ποιοτικό παίκτη, μεγάλωσε. Και αλλαγή το Βιερίνα, ο Τσαόζη με την Περμανάντ. Τι να εδώ, ρε, τι να εδώ. Θέλω να πούμε, χρεώνεται 800 χιλιάρια, 1 εκατομμύριο. Ακούει ο άλλο τώρα. 600 ευρώ το μήνα. Και άμα κάνει ένα λάθο στη δουλειά, ένα λάθο κόμμα να κάνει. Μια παραγγελία λάθος να πάει. Τον αρχίζει τη Χριστοπαναγία στα αφεντικό. Πλήρωσε την εσύ. Πλήρωσε την εσύ και τα λοιπά. Ή του παίρνει τα μάξι, τα αφήνει κάπου, έρχεται η δημοτική αστυνομία. Εγώ το μόνο τα έχω ζήσει. Με γράφει η δημοτική αστυνομία, 115.000 δραχμές το μήνα παίρνω. Αν πληρώσω το πρόστιμο. Λέω, το πληρώσει, έκανε λάθος. Τρέχει με 140 να προλάβει, ξέρω εγώ, είσαι υπάλληλο, τρέχει να προλάβει μια δουλειά. Εμένα με βάλανε. Μια παραγγελία. Την Πανταζία, τη Βικτωρία δίπλα, τη νομικό. Τρέξε να κάνει δουλειά. Σε πιάνει ο τροχονόμο στον δρόμο. Την κάνει τη δουλειά. Έτρεχε, λέει, με 140. Μα όταν φύγω εγώ 8 ώρα το πρωί για να πάω στην Καβάλα 10. Με λιγότερο δεν φτάνει. 9 η ώρα λέει να είσαι στην Καβάλα. Λέει. Τι ώρα είναι, 8 παρατέταρτο. Ελάτε, κυρία Πανταζή. Κυρία Πανταζή, 150 χρονών. Κουστί δεν μπορώ να το πάει. Φέρνει την τσάντα μου, δεν κάνω. Δεν τη βάζει μέσα 8 παρα 5. 9 ώρα πρέπει να είσαι στην Καβάλα. 100 άλογα στο πόλο. Δεν θα τρέξω με 160, εγώ να προλάβω να πάω. Αναγκαστικά. Μπράβο. Μπαμ,
Τότε δεν ήταν και η Γνατία, σε σταματάνε, έτρεχες με 160, πλήρωσα εσύ. Και ακούει τώρα, παίρνει ο Κατουρί ένα εκατομμύριο. Εγώ πώς θες ρε βλάκα που σε στέλνουν στη δουλειά με 700 ευρώ. Τον Κατουρί τι να το πω, είναι παικταράς. Καλά σας είπε η Ρακίλ Μακρύ. Καλά σας είπε η Ρακίλ Μακρύ. 27.000 τους είπε κάπως. Χοροπηδούσατε γιατί θα έρθει ο Μαρτσέλος, θα πούμε, στον Ολυμπιακό. Ή θα γεννήσει. Άλλο λέγε παρακάτω. Τι θέλετε να σας πούμε. Ο Μαρτσέλος σου αρέσει. Ο Μαρτσέλος σου αρέσει. Υπάρχει ρε κόκκινε άνθρωπος που να μην αρέσει το Μαρσέλο σαν παίκτη. Λογικά όχι, αλλά. Υπάρχει άνθρωπος που να πει. Επειδή είσαι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, δεν μπορεί να βρει κάποια πράγματα να πει. Τον είδα το χαρακτήρα. Μπαίνει ο Μαρσέλο με το Μαρινάκι και δεν ξέρει ποιο είναι ο Μαρινάκι και ποιο είναι ο Μαρσέλο. Δηλαδή, αν βάλει μια περούκα το Μαρινάκι εκείνη την ώρα και το Μαρσέλο του κάνει τα μαρινάκια. Θα αποθεώνει το Μαρινάκι. Θα αποθεώνει το Μαρινάκι είναι ο Μαρσέλο. Τι Μαρσέλο είναι, αυτό είναι 12 κιλά παραπάνω από ό,τι είναι. Μήπως ο Κουλιανός στις διακοπές λιγότερα κιλά είναι. Μήπως ενοχλεί το μαλλί του. Ποιο μαλλί του να με ενοχλήσει. Με 27 στα, με 26 στο στερόνι στα 27,5 άριστα. Με νοιάζει το μαλλί εμένα. Τι άμε κάτι το μαλλί. Το μαλλί είναι το θέμα. Αλλού είναι το μαλλί να το έχεις και το πουλί. Ας το μαλλί. Το μαλλί τώρα. Το μαλλί το βάλαμε τότε γιατί μας είπαν θα κάνεις τηλεόραση. Φαλακρούλα δεν σε παίρνουν πουθενά. Πέταξε ένα ψοφί με εκεί μπροστά. Μπας και με πάρουν με και κάνα, τι να κάνω. Του λέει Φαλακρούλα δεν παίρνουμε. Λέει. Παλακούρα παρουσίαση. Τι λέει, δεν θέλω. Το έκανες μόδα. Τι να κάνω. Τι θες να κάνω, δηλαδή. Το έκανες μόδα. 8 χρονών, Παλακρούρα, εδώ μπροστά, μην πετάξω ένα αυτό να με πάρει στο κανάλι. Με πήραν. 2 χρόνια μασίσαν, με πήραν. Μετά το κανάλι το πήρε ο Κυριακού, μα διώξαν του άντρε. Κυριακού, γκόμενε ήθελε. Σαν τη Μενεγάκη, δεν με κάνει εμένα. Με διώξαν εμένα, γιατί είχα μαλλιά, δεν είχα. Τι γελάζε, κόκκινε. Τι γελάζε, πάνε στα θέματα, βρε κοκκινέ μου, γλυκέ. Λοιπόν, μου. Το ψάξαμε λίγο τον Μαρσέλο. Το ψάξατε, τι ναι. Ψάξατε. Οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι. Ποιοι δημοσιογράφοι. Να το ψάξετε τι, να το δείτε. Το ψάξαμε λίγο. Τι είναι ο Μαρσέλο. Κάνα παίκτη που δεν το ξέρουμε, να το ψάξουμε να πούμε. Όχι. Τι να το ψάξουμε. Κάποια πράγματα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, πόσο έπαιρνε πέρυσι τη Ρεάλ. Πάει το μυαλό σου. Και τι με νοιάζει, γκόμενο του Μαρσέλο. Είμαι. Όχι, ρε φίλε, κουβέντα κάνει. Πόσα έπαιρνε. Πάνω από 17 εκατομμύρια. Ωραία. Στον Ολυμπιακό πώ θα πάρει. 3-4. Εκεί μέσα. Ναι. Λοιπόν. Ο τύπο δραστηριοποιείται. Δραστηριοποιείται. Ναι. Έχει κάνει διάφορα πράγματα. Μία από αυτές τις δουλειές είναι ένα κομμωτήριο το οποίο έχει ανοίξει στο Ρίο. Καλά εξηγείται. Επιχειρηματία. Κομμωτήριο. Γιατί όχι. Πουρεύει κιόλας. Του αρέσει το. Γιατί να μην κάνει. Γιατί. Κοίταξε κόκκινε. Η ζωή δεν είναι να κάνει ένα πράγμα μόνο. Δηλαδή λέει. Τι δουλειά κάνεις. Ψάχνω δουλειά να βρω. Ζητάνε εκεί έναν τέτοιον. Α. Δεν είναι του αυτού μου, του σχολή μου. Εγώ σπούδασα αυτό. Αυτό είναι μονοκόμματο, δεν πρόεδρε. Μα άμα δεν έχει δουλειά, τι θα κάνει. Ναι, θα πάει να κάνει άλλη δουλειά. Ακριβώς. Οπότε παρακάτω. Καλά κάνει, τον γουστάρω γι' αυτό. Έχει δύο εταιρείες real estate. Τι είναι το real estate. Είναι οι εταιρείες οι οποίες διακυρίζουν τα κίνητα και τα νοικιάζουν. Και... Καλά κάνει. Ξύπνιο είναι. Μπράβο του. Συγχαρητήρια. Μπράβο του. Λοιπόν, μετά είδα ένα παιδί. Παιδί. Έναν άνθρωπο. Άντρα, ναι. Χαμογελαστό, το απολάμβανε. Ναι. Κάτι που δείχνει ότι έχει θετική ενέργεια. Τι κάνει τώρα, μάρκετινγκ το Μαρσέλο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάρκετινγκ. Τι να τον κάνω τώρα το Μαρσέλο. Παρακάτω. Μπάλα θα παίξει ο Μαρσέλο. Γιατί να παίξει. Και πώς θα παίξει, 12 κιλά παραπάνω. Κάτσε. Τι κάτσε. Πέρσι έκανε 20 εμφανίσεις. Πέρσι και εγώ πέρσι είχα φαβορίτε σαν τον Κόκοντα. Και τώρα δεν έχω τρίχα στο κεφάλι μου. Άσε πέρσι. Εσύ καταλήψατε. Βράζει τα πέρσι ρε κόκκινη. Κόλα του στου Ολυμπιακού. Πήρε παιχταράδε ο Μαρινάκη. Πήρε. Προπονητή έχει να τα διαχειριστεί. Όχι. 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 Βιογραφικό δεν έχει. Μπορεί να του βγει. Το πρωτάθλημα θα το πάρει εδώ, θα του σαρώσει. Το Σαββίδι και τον, τον Μελισσανίδη και τον. Του έχει για πρωινό αυτού. Τι είναι να μαλώνει με τον Καρυπίδη και θα βγει δεύτερο τρίτο. Άσου αυτού. Και ο Σαββίδη θα μαλώνει με τον Καρυπίδη, πότε θα βάλει γκολ ο Σαββίδη τον Καρυπίδη. Σαν τον Παρπαρτσρούφ θα γίνει ο Σαββίδη και ακόμα γκολ τον Καρυπίδη δεν τον βάλει. Τα τρουφάκια θα πάνε 45 χρονών. Θα τα πιάσει η μηνόπαυση και τη στροφίτα να πούμε και αυτό ακόμα θα βάλει και όλο τον Καρυπίδη. Άσο αυτού τώρα. Για το Μαρινάκι μιλάμε. Το Μαρινάκι θα κάνει το Ολυμπιακό στην Ευρώπη πιο αυτόν. Προ τιμή του που έκανε μεταγραφάρε χωρί να είναι στο Champions League. Είναι προ τιμή του χοντρού ότι έκανε μεταγραφάρε χωρί να είναι στο Champions League. Αυτό τι δηλώνει. Αυτό δηλώνει ότι είναι και ο παδό. Θα βάλει και από τη ΔΕΠΗ. Θα τα βγάλει όμω γιατί καλό επιχειρηματία. Από τι μπλούζε μόνο. Μόνο του φανέλου του Μαρσέλο θα τα βγάλει ο άνθρωπο. Ακριβώ. Είναι ξύπνιο επιχειρηματία. Αν θυμάσαι ο David Beckham όταν είχε πάει στη Real. Μόνο από τι φανέλε πληρώθηκε. Την πρώτη μέρα του φανέλε τα βγάλανε. Τα βγάλανε τα λεφτά. Μάρκετινγκ. Το πόπλο δεν είναι μόνο παίκτη. Ο Ολυμπιακό έχει μια μπουτίκ. Δεν είναι στη Μικρά Ασία και στο Κυρκή Αλημία. Στο καμπάνι να πούμε. Αυτοί κάνανε ένα
διαδικτυακό μάρκετινγκ και μπορεί να πουλάνε φανάλες, ISO και τα λοιπά και πουλάνε. Δεν είναι η λαϊκή της κάτω τούμπας που βαράει ο Καντιλανάβης, ο Πάτε Παναγιώτης το αυτό. Δεν είναι μπροστά 400 χρόνια Ολυμπιακός, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι Άρης, δεν είναι ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα με το νέο γήπεδο θα έχει και πουτί. Τι νέο γήπεδο αυτή. Θα έχει και πουτί. Εντάξει, με. Άλλο τι έχει. Πολλά θέματα. Ναι. Βασικά προπονητή. Αλλά μπάλα δεν πρόκειται να παίξει. Με 12 κιλά παραπάνω. Αν το βάλεις και το ζωρίζεις θα κλατάρει. Χοντρός ήρθε. Εγώ λέω στην Ελλάδα παίζει για πλάκα. Ρε κόκκινε, δεν μπορεί να παίξει για πλάκα. Ένας που είναι 12 κιλά παραπάνω. Θα κάνει ένα σπριντ, θα του φύγει το ένα από αυτό και θα. Δεν είναι έτσι. Στην Ελλάδα και θα κάνει και θα ράνει. Και άμα κάνει δίαιτα και τα χάσει. Πώς θα κάνει δίαιτα στην Ελλάδα, ρε κόκκινε. Εδώ κουλιανός 4 χρόνια κάνει δίαιτα και είναι πιο χοντρός από ό,τι πριν 4 χρόνια. Δίαιτα λέει θα κάνω, από αύριο κάνω δίαιτα. Όσο μεγαλώνει. Από αύριο διατροφή. Όσο μεγαλώνει. Ποιος θα κάνει. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να κάνει δίαιτα. Εσύ. Από πού σου πει κάτι. Πόσα κιλά έχει χάσει. Φρε τα κιλά τα χάσα γιατί τρέχω χιλιόμετρα. Ποιο σου λέει ότι μόνο με τα χιλιόμετρα χάνει κιλά. Και τι, πειδή. Και διατροφή πρέπει να κάνει. Δεν κόπηκε η όρεξή μου, δεν τρώω όπως ήμουνα. Δεν κόπηκε. Έβαλε φρένο. Τι φρένο έβαλα, ρε. Εντάξει, προσέχω. Όχι, κάνω δίαιτα. Ρε φίλε, δεν λέω ότι κάνει και μια δίαιτα φοβερή και τρομερή. Αντί να φάω 5 σουτζουκάκια, τρώω 2. Αντί να φάω ψωμί 5 φέτες, τρώω μισή. Δεν βουτάω στη σαλάτα να πούμε βουτιές και τέτοια. Ακριβώς. Αυτό δεν είναι δίαιτα όμως. Ορίστε. Άλλος είναι ο εραστής. Από αυτό κάνεις. Βορείων προαστίων. Άρα εσύ δεν κάνεις πολύ γιατί έβαλες κιλά, βλέπω. Πώς δεν έβαλες. Κάτσε αυτό, πιτσιρίκος. 30 χρόνια. 38 είναι, 39, δεν είναι 30. Φαίνεται μικρός. Και 30 χρόνια. 39. Εντάξει, για 39 είναι κούκλος. Έχει άλλους 39-38 χρόνια σαβούρες, κοντρομπαλάδες. Βάλα κιλά, καναράνα. Τα κιλά κόκκινε. Και νέος να είσαι και 30 χρόνια και 25 και 38 και 40. Είναι μπελάς. Τα κιλά. Και στο σεξ και στο περπάτημα και στη παντού, δουλειά. Παντού, παντού. Πας να σκύψεις, να δες τα κορδόνια. Κρακ, κρουκ, ακούγονται. Δεν είσαι ελαστικός. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία, να πούμε. Συμφωνούμε. Άμα είσαι χοντρός. Όσο μεγαλώνεις, όμως ακόμα χειρότερα. Επιβαρύνεις την υγεία σου. Γιατί την επιβαρύνεις την υγεία. Αν είσαι χοντρός. Όταν έχεις παραπάνω κιλά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα φάμα. Να, πάμε ένα γλυκάκι και επανερχόμαστε. Γιατί να φάμε γλυκάκι. Για να γλυκαθούμε. Γιατί να φάμε γλυκάκι. Πλάκα σου κάνω. Τρώω γλυκά. Ό,τι να τζάμπα εσύ τρως. Δεν τρώχει. Δεν τρώχει. Για Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδεργές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοδοτία, καραζόπορτες, οτιδήποτε μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο στο 85-27-27 από το Στέργιο Πετγάνητσα και τους συνεργάτες του. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54-045. Με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολη 95,5 στο inbox στο Facebook ή στο ποστάρμα τη σημερινή εκπομπή. Για ρώτα τον λίγο, ρε. Λίγο δευτερόλεπτα. Διαρριγμένες κλειδαριές φτιάχνει από αυτοκίνητα. Θα το ρωτήσω. Ρώτα τον. Κάθε μέρα πα, ρώτα τον. Θα το ρωτήσω. Διαρριγμένες θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω. Λοιπόν, οι φίλοι του ΠΑΟ γράφετε ΑΜΗΔΙ, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟ. Το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλνετε στο 54344. Προκειμένου να διεκδικήσετε 15 εισιτήρια τα οποία θα κλειώσουμε στις 4 παρατέρατο και θα είστε εσείς που μας ακούτε ένας από τους 15 νικητές. Λοιπόν, έχει πολλούς αγώνες σήμερα και Champions League. Οπότε ωραία, κουμάρι, μπορείτε να παίξετε. Μπορείτε να παραγγείλετε από τη Ράφαελ Πίτσα να απολαύσετε. Έτσι. Δεν έχουμε δοκιμάσει πιο νόστιμη πίτσα με τον Κωστή. Το κατάστημα της Τούμπας μας έχουν περιποιηθεί με πάστα, με πίτσες οι οποίες είναι καταπληκτικές. Μπορείτε να πάτε σε ένα από τα 3 καταστήματα Ράφαελ Πίτσα ή αλλιώς να παραγγείλετε σπίτι και εκεί προβάλλονται παιχνίδια. Αν μπείτε στις αξιολογήσεις, θα δείτε πολύ καλά γιατί μιλάμε. Ράφαελ Πίτσα εν πάσα στην Πολύχνη, στον Εύωσμο, τώρα και στην Τούμπα. Λοιπόν, μιλάμε δύο πράγματα. Γίνονται κινήσεις, δύο πράγματα πάνε να γίνουν ανέκδοτο. Ο νέος προπονητής του Άρη που ακόμα δεν έχει κλείσει. Γιατί να κλείσει. Δεν είπε ότι πρέπει να κλείσει. Όχι, γιατί να πάρει. Να τελειώσω λίγο. Τέλειος. Και ο επιτελικός σκάφτου το δεκάρι ψάχνει ο ΠΑΟ. Ούτε αυτές θα πάρει. Γίνονται ανέκδοτα. Γιατί να πάρει. Με συγχωρείς. Γιατί να πάρει. Γιατί χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟ. Η δεύτερη θέση. Ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΟ. Η δεύτερη θέση. Ας τη διεκδικήσει με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Δεν πια... μπορεί έτσι. Δεν το πήραν δεκάρι. Δεν το πήραν δεκάρι. Πόσα δεκάρια του πήρε ο Σαβίθης.
Τώρα τα δεκάρια που πήρανε ήταν από τη λαϊκή της Τούμπας, δεν φταίει ο Σαββίδης. Δεν τους πήρε δεκάρι, πράγμα, δεκάρι. Δεν σε φέραν δεκάρι. Το σου άρεσε, το φέρανε. Δεν πλήρωσε ο Σαββίδης. Κάτσε ένα λεπτό. Περίμενε. Ένα λεπτό. Ερώτηση κάτω. Ο Ολυμπιακός πήρε το Ζίκερ Νάγκελ. Ναι. Και στους 2,5 μήνες το διώχνει. Ο Ολυμπιακός είναι με τους Αμερικάνους, με τη Νέα Δημοκρατία. Τα λεφτά του κυκλοφορούν, δεν σαν τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, συγκρίσει τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ. Περιραίος ατμόσφαιρα πια είναι. Με τον πόλεμο άλλος δεν μπορεί να κινηθεί. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεκάρι, δεκάρι. Σέφερε τον Σουάρες. Άμα βγήκε μάπα ο Σουάρες. Σέφερε αυτό το Νούνιες. Το βάζετε κόφτη τώρα το Νούνιες. Νούνιες λέγεται, πώς λέγεται. Αυτό το κοντό. Το Ντάντα σε αυτόν. Δεκάρι και αυτό, οχτάρι είναι. Δεν υπάρχουν δεκάρια στο ποδόσφαιρο. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεκάρι. Ο Τιμπάλα τι είναι. Ποιο είναι ο Τιμπάλα. Ο Τιμπάλα. Στην κυβέρνηση του πήγε. Ο Τιμπάλα, το μορφόπεδο που μοιάζει με τον Λεωνάρντο Δικάπριο. Δεύτερο επιθετή, σαν τον Μπέλκα είναι. Είναι ο Πέλκα δεκάρι. Στάσουρε. Ο... Έχει στοιχεία δεκαριό, Τιμπάλα κάνει κατοχή. Κάνει κατοχή με τον Τιμπάλα, φύγει από εδώ πέρα. Ο Μέση τι είναι. Είναι ο Μέση. Ο Μέση τι. Πόσο χρονών είναι ο Μέση. 35. 35-36 χρονών. Είναι δεκάρι. Πριν 20 χρόνια υπήρχαν δεκάρια. Πριν 10 χρόνια υπήρχαν δεκάρια. Είναι δεκάρι. Τι δεκάρι είναι εσύ. Φαινόμενο είναι. Δεκάρι είναι. Ο Μέση είναι φαινόμενο. Ναι, δεκάρι. Ναι. Υπάρχουν Μέση σήμερα. Να μπουν να τριπλάρουν, να κάνουν. Δύσκολο. Να πατσάρουν, να κάνουν. Δύσκολο. Δεκάρι. Τα οκτάρια κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένα. Πάντων, δηλαδή, βλέπει να μην έρχεται δεκάρι. Παρότι έχουν ανάψει το πράσινο φως για τον παίκτη του Βόλου, ο οποίο μπορεί να πιέσει. Ποιο Βόλο, αυτό βρίζει ο. Ο Μπέος τους βρίζει τους παράγοντες του ΠΑΟΚ. Πώς θα πάρουνε. Τι να τους βρίζει. Τους λέει για. Τι τους πει άλλο. Με τον Σαββίδη δεν μιλάει. Γιατί ο Σαββίδης κάνει το κουμάντο εδώ. Ποιος το κάνει. Οπότε με τον Λουτσέσκου δεν άναψε το πράσινο φως. Ναι. Για να πάρουν το παίκτη από το Βόλο. Ναι, και τι. Ναι, ωραία. Ας τον πάρει. Τι τον πάρει. Πώς θα τον πάρει. Πόσο να κοστίσει ρε φίλε ο παίκτη. Ένα εκατομμύριο. Ωραία, από αυτά που έχει δώσει για 1,200 οι οποίοι δεν βγήκανε. Και τι θα κάνει. Καλύτερα σε αυτό που είναι δοκιμασμένοι στα Γιάννη. Τι θα κάνει δηλαδή. Και ο Πίρσμαν ήρθε στον Άρη από τα Γιάννη. Πέταγε και δεν μπορεί να κουμπίσει την μπάλα. Και τι θα γίνει που θα έρθει στο Βόλο. Από το Βόλο. Στο Βόλο πέσει. Στο Βόλο πέσει. Και, αυτό τι, και τι θα κάνει στον Πάο. Παπάδε θα κάνει. Δηλαδή καλύτερα από το Σοάρε είναι που πήρανε. Άμα πάρω τώρα εγώ το Σοάρε που είναι στον Πάο. Τον πάω στο Βόλο, ξεσταλέτε. Ωραία, τι δεν κάνει αυτό. Ρε. Τι παικταρά είναι αυτό. Θε να πάρω αυτό τον κοντό τον μπάτα. Ντάτα το λένε. Να το πετάξω σε 4-3-3 τρίγωνο, είτε μπροστά από τον κόφτη αριστερά, είτε μπροστά από τον κόφτη δεξιά. Ξέρεις, τα λέμε. Ρε, τι παικταράς είναι αυτός, φέρτε τον στον ΠΑΟΚ. Α, στον παραμύθι. Επειδή είναι Βόλος. Επειδή είναι Βόλος. Είναι το φιλωμένο, δεν το βλέπαμε στην Τρίπολη. Είναι μια λογική. Το φιλωμένο στην Τρίπολη. Είναι μια τι λογική. Τι παικταράς ο φιλωμένο, ήρθε ο Φλόρος εδώ, μόλις είδε τα κάκατα από τους ΠΑΟΞίδες. Και στη θύρα 4 κακά του έκανε. Την μπάλα δεν ακούμπησε. Ακούστε και δύο γιου, είδε δύο μπουκάλια να πετιώνται, καθάρισε. Οφειλωμένο. Μα πρίξατε. Δεκάρι για να έρθει να ασχοληθεί. Δεν το ζητάω εγώ. Κάτσε ρε, ο Λουτσέσκου το ζητάει. Ο Λουτσέσκου το ζητάει γιατί ο Λουτσέσκου δεν έχει τις ανοιχτές της άμυνας που καθαρίζει ο Σαββίδης, τα φιλικά και το Τζίπρα. Ωραία, αφού ζητάει και το λοιπόν, πέρα. Περίμενε. Ο Λουτσέσκου τώρα πρέπει να δουλέψει. Να πάει στο 4-4-2, να πάει στο 3-5-2, να παίξει στο 4-2-3-1. Δεν τα ξέρει αυτά ο Λουτσέσκου. Λουτσέσκου ξέρει 4-3-3, 4-2-3-1. Πάρει τηλέφωνο. Ποιο να πάρει τηλέφωνο. Το Μιρτσέα. Ο Μιρτσέα είναι 80 χρονών. Αλτσχάιμερ έχει. Μια χαρά είναι. Άσε ρε κόκκινο 80 χρονών τον πάρω τηλέφωνο τώρα. Αλτσχάιμερ εννοώ ποδοσφαιρικά. Το πάρω τον παπά μου να με σώσει. Τώρα να μαλώσω μένα στον δρόμο, πάρω τον παπά μου να με σώσει. Το έκανε μια φορά, έτυχε. Τον πλάκωσε τον άλλο, γλίτωσα τελείως. Και αν τι να τον παίρνω, παγκαζέ μαζί μου, έτυχε εκείνη τη μέρα. Τώρα πλακώθηκε ο Μπουγάλης, τι Μπουνιές, πλακώθηκε με ένα 30 χρονών. Μπαμπού, ότι επειδή είναι 30 χρονών, ο άλλος είναι 57, τον καθάρισε ο Μπουγάλης. Μπαίνει ξανά την Μπουνιές κάτω. Πότε είναι. Επειδή σήμερα πήγε, περπατούσε άνθρωπο στο δάσος, πάει να περάσει από μια διάβαση πεζών. Αν θε, σταματάει το μηχανάκι, πάντω σκοτώσει. Πριν την κάνετε, κρυοπόλησε ο άλλος, δεν είναι. Ο ξενολογιστής να σηκώνει το στυλό, τα κρέατα σηκώνει. Τραβάγκα την Μπουνιές. Τον είδε κοντό και. Πού να καταλάβει αυτό που είναι ακραίο πόλη. Τραβάει τα μπουνίδια κτλ. 30 χρονών ο Βλόρος, πάρ' τον κάτω. Ή έφαγα κι εγώ κανένα δυο. Δεν αφάς του λέω, 30 χρονών είναι ο άλλος. Ή έφαγα κι εγώ κανένα δυο. Άκου τώρα. Τον καθάρισε τον ανθρωπάκο, ή έφαγα κι εγώ κανένα δυο ο Βλάχος. Πάμε θέματα. Το θετικό για τον Άρη. Ναι, το θετικό για τον Άρη.
πέρα από τον προπονητή, ο οποίο θα αρκεί και θα μου εξηγήσει για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να αρκεί. Θα μου εξηγήσει. Ναι. Είναι ότι διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι γίνονται δεύτερες σκέψεις και από τον Αντέμπο, τον Νιγηριανό τη Στόου. Ποιο είναι Αντέμπο? Τον Νιγηριανό τη Στόου. Το αμυντικό χαφ. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι παίκτη. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Είναι γιατί, γιατί άνθρωπος... είναι καλό. Γιατί ο ότι... άλλο πέρσι τραυματίστηκε το γόνατό του. Ο προπονητή τον έβγαλε εκτός ομάδος. Ποιον λες? Το παίκτη Στόουκ. Ναι. Δεν έπαιξε πέρσι και, και τον έχει εκτός ομάδας φέτος. Ναι. Και λέω κάτσε ρε. Αυτός που είναι σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Και αποφασίζει ότι αυτό δεν του κάνει. Τον πάρει σε κάτι ο Άρης. Θα τον πάρει σε κάτι μπάσκετ σου βγει. Είναι, ναι, ναι, λάθος. Γιατί είναι λάθος? Ποιος θα έρθει? Όχι, δεν είναι λάθος. Λάθος. Θα πάρει το ρίσκο γιατί στην Ελλάδα ποιος θα έρθει? Τι είναι ο Μαρσέλο να έρθει? Στον Άρη θα έρθει. Βλέπουν ότι είναι αργή. Χαφ και τρεις. Και σου λέει εκεί έχουμε πρόβλημα. Όχι έναν. Δύο κόφτες πρέπει να πάρει ο Άρης. Δύο χαφ πρέπει να πάρει ο Άρης. Και να δείξει αυτός ο Καρυπίδης. Πιστεύει στον Θεό που, που ποιον Άγιο πιστεύει? Κάποιο θα πιστεύει. Δεν ξέρω και αν δεν πιστεύει. Ας πιστέψει. Τον Άγιο Φανούριο έχει. Ας πάει στον Άγιο Φανούριο. Εκεί που γιόρταζε κιόλας. Είχανε καμιά 100 φανουρόπιτες υπαοξίδες να διαδεκάρει. Ας πάει κι αυτός. Να κάνει την προσευχή του. 43 χρονών νεότατος. Να πέσει στα γόνατα. Να πει τον Άγιο Φανού να τον αφανερώσει ένα σέντερ φορ. Γιατί αυτός ο καταραμένος ο Καρυπίδης, ο καλός χρυσός, πολύ καλός, δυναμικός, μάχημος, είναι στην ομάδα, τα είπαμε τα καλά του όλα. Όλα τα καλά τα είπαμε. Ο άνθρωπος είναι για τον Άρη ναός. Δεν είχαν ποτέ τέτοιο παράγοντα αυτοί εκεί πέρα. Ωραία. Να κάνουν την προσευχή τους που έχουν τον Καρυπίδη. Γιατί είσαι εναντίον του να πάρει προπονητή? Αυτός θα σου πω μετά. Αυτός πρέπει να κάνει μια προσευχή αφού δεν τυχαίνει, να πάει σε μια μάγισσα, στον Αϊφανούρη. Αυτούς που κάνουν βουντού, αυτούς που τρυπάνε τα, τα κουκλάκια και κάνουν. Έλα, το... το... να του φέρει ένα σέντερφορ. Πήρε σέντερφορ το. Το Γκρέι. Το Γκρέι. Το Γκρέι, άμα το βάλει δίπλα στον Σαρόπουλο, πιο πολύ θα το φάει. Μόλις γυρίσει ο Σαρόπουλος να μιλήσει για το setup comedy στο τηλέφωνο, θα το αρπάξει το φαΐ. Το... τι είναι ρε Γκρέι, θα έχει δρώσει ο Γκρέι από το φαΐ, θα, θα τρέχουν τα, τα σάλια, τα αυτά. Πήρε σέντερφορ, χοντρό. Πώ του παίρνετε χοντρού? Μόλις τον έδειξε η κάμερα. Τα μάγουλα. Φλόρος. Για χτυπήσει τον πέναλτι, φοβήθηκε πάνω του, κατουρίθηκε. Δεν φοβήθηκε. Ποιο φοβήθηκε, λέει. Την ευθύνη, ρε, τι φοβήθηκε. Ποιο φοβήθηκε. Το εκτέλεσε. Και ποιο να το εκτελέσει, ρε, κόκκινε. Ποιο να το εκτελέσει. Ποιο να βάλει να το εκτελέσει. Το Ματέο. Ποιο Ματέο, ρε, κόκκινε. Πήγε τον πέναλτι, το χάσε. Σέντερφορ στον Άρη. Δεν ακούπησε την μπάλα. Με χειρότερο παίκτη, με σέντερ μπακ τον Κουλιαράκη, που χαμηλά τον περνάει ο κάθε πικραμένος, δεν ακούπησε την μπάλα ο άνθρωπος. Οι άλλοι τον κάνουν τον Κουλιαράκη, ζημιές. Από εκεί να καταλάβεις, από εκεί να καταλάβεις, ότι αυτό το σέντερ φορ που πήρανε, θα βγει να πούμε παρτουδιά ασύλληπτη. Έβαλε κάτι γκολ με κάτι τουρίστες που είχε ο, το αφεντικό εκεί και τους τάιζε, τους πόντιζε εκεί, με λεμονάδες εκεί που τους φιλοξένησε, να πούμε κάτι τουρίστες. Παίξανε, πέρανε την μπάλα καινή εστία, το πέταγε τον γκολ. Και σε ένα-δυο τζόνι να σου δώσω να πιεις καινή εστία, το πετάξει. Μπορεί να παραπατήσει μια-δυο φορές, την τρίτη θα το πετάξει τον γκολ. Τι καραγκιόζεις, τι καραγκιόζεις. Προπονητή γιατί λες δεν χρειάζεται? Πώς? Προπονητή γιατί λες? Θα τον κάνει τι τον προπονητή? Θα βγει έκτος ή έβδομος? Θα τον περάσει Τρίπολη, θα τον περάσει ο Ατρόμητος, θα τον περάσει ο Βόλος? Ή μήπως θα βγει δεύτερος? Πέμπτος θα βγει. Άσκηση και αντιφάση. Πριν έλεγε ότι θα παλέψει μαζί με του άλλου για τη δεύτερη θέση. Πώς θα παλέψει, ρε κόκκινε? Εσύ το είπε. Ποιο το είπε? Εσύ. Για τον ΠΑΟΚ σε είπα. Για και τον διαιτητές, έβαλε και τον Άρη. Και οι διαιτητές με τον ΠΑΟΚ θα είναι, με την ΑΕΚ θα είναι. Θα πάρει κανένα μπέναντι ο Φουκαρά ο Άρης. Θα έχει κανένα Έλληνα διαιτητή, κανένα λιγούρι που του βάλανε εκεί απάνω. Δεν θα βλέπει τον μπέναντι. Τα λεπόρια. Σέντερφορ δεν έχει. Οι μαύροι δεν τρέχουν. Πέμπτο θα έχει. Τι να τον κάνει τον προπονητή? Πολύ ωραία την αίσθησε την ομάδα του. Ο Τερζής. Ωραία έκανε τις αλλαγές του ο Τερζής. Ωραία πήρε το ρίσκο 4-4-2 στο 80 λεπτό ο Τερζής. Ωραία την έκανε τη δουλειά ο Τερζής. Λοιπόν, να το πάρεις. Θα πάει ο Άρης στο Αγρίνιο με τον Τερζή. Γιατί τι έχει ο Τερζής? Ο Μεταξάς δεν είναι καλός προπονητής? Είναι Μεταξά το λέμε. Yeah. Μεταξάς είναι. 53 χρόνων έγινε προπονητής πρώτη ομάδα. Ο άλλος είναι 47. Όχι, 50 πόσο είναι. Yeah. Και τι θα γίνει δηλαδή? Ο Μεταξάς τι έχει? Από χρυσό αυτό βγήκε ο Μεταξάς. Και ο άλλος τι? Μεταξάς. Μεταξάς και ο άλλος είναι ο Τερζής. Ελληνίδα μάνα στη Βέρεια τον γέννησε τον έναν. Το Μεταξά τον πήραν στη Γερμανία που γεννήθηκε το παιδί από μετανάστες γονείς.
Και τι είναι δηλαδή ο Μεταξάρης και ο Τερζής, τι θα κάνει δηλαδή παραπάνω στο Άρης ΠΑΟΚ, τι στήσιμο καλύτερο θα έκανε ένας προπονητής, ένας Ισπανός. Τι πω, θα έκανε ένας Ισπανός. Θα έπαιρνε την κατοχή, θα ανέβαινε απάνω με τα κάπα αυτά, θα τραβούσε ο Αλουτσέσκου τρεις αντεπιθέσεις με τον Αλμπίνο εκεί, τον Ασπρομάλι και τους άλλους δυο. Τρεις με τρεις, τρεις με τέσσερις, θα τον έκανε 0-1, θα έκανε ο Άρης. Γιατί να πάρει ο Άρης. Πάει για δεύτερη θέση για πρώτη ο Άρης, κινδυνεύει ο Άρης 7η-8η να πάει πού, να κάνει ο προπονητής του Άρη τι. Μπορεί να γυμνάσει, συγγνώμη, να γυμνάσει καλύτερα την ομάδα. Τι χειρότερα θα γυμνάσει δηλαδή ο Τερζής με τους συνεργάτες, τους γυμναστές του Άρη. Από τον Μπούργο που τον είχε τον Άρη απροπόνητο. Α, τον Μπούργο. Περίμενε, ρε. Πριν τρεις μήνες του είπαμε ο Άρης είναι απροπόνητος και βγαίνει μια, καθίστε ρε φλόρι κάτω. Βλέπατε το σκόρδα και τρέματε. Χέζω σα ήταν απάνω σα. Βλέπατε τον άλλο τον Ινδιάνο του Σαουρίδη και χέζω σα ήταν απάνω σα. Φρόγαμε εμεί το ξύλο. Μια, τον Άρη, καθίστε κάτω γατάκια. Καθίστε στο 2% γατάκια. Μίλατε με Ραπτόπουλο, γατάκια. Τον Άρη. Όταν ερχόταν ο Πέρης από το Σπύρο Καλογύρου με εκείνο το κεφάλι και τους άλλους, τους αρκουδιάριδες στο στρατηγάκι. Έπειτο στο Λεβιτοστάσιο. Πηδούσαμε να σωθούν στο Λεβιτοστάσιο. Εσείς βγαίνατε τις μάνες σας ακόμα. Μια, κάνε με τον Άρη. Θα λες και εμείς έχουμε τίποτα με τον Άρη εναντίον. Τα τρικαλά διάφανα. Είπατε για τον Άρη. Για τον Άρη. Τι να πούμε για τον Άρη. Τι μας έκανε ο Άρης. Μπαγλαμάδες. Πήγαμε, είδαμε προπόνηση. Ξέρετε από προπόνηση. Ποια είναι δυνατή προπόνηση, ποια δεν είναι δυνατή προπόνηση. Γυμναστήκατε ποτέ με τα σάντις και τα μαγούλια? Δεν πάτε κάτι ένα χιλιόμετρο περπατώντας, μιλάτε για προπόνηση. Μην μιλάς για τον Άρη. Και πού τα ξέρεις εσύ και ποιος το είπε. Εσάς ποιος σας τα λέει. Ρώτησα εγώ κανένα από εσάς πιάσει την πληροφορία. Είπε για τον Άρη, για τον Μπούργο. Σιγά. Έβαλε το αυτό για να μην φέρει τα τατουάζ. Όταν ήταν 40 χρονών νέος και έκανε τα τατουάζ, τα έκανε τα τατουάζ. Μετά το γύρισε στο Θεό, έπαθε καρκίνο. Να μην πάθει κανένα καρκίνο και αν πάθει να γλιτώσει. Ντράπηκε να δείξει τα τατουάζ. Γιατί ντρέπεσαι όταν τα έκανε τα τατουάζ, ντρεπόσουν. Μόλις πιάσετε τα 55 παθαίνετε ένα έβραμα, γίνεστε χριστιανοί όλοι. Η άλλη σηκώνει τα πόδια ψηλά μέχρι τα 45-48, τραβάει μια μηνόπαυση, τα χέρια σηκώνει ψηλά, ψάχνει την Παναγία. Τα κάνουν τα τατουάζ, γίνονται σαν τους βρωμιάριδες, πάνε 55 χρόνια 60, κάνουν εγγόνια, γίνονται συντηρητικοί δεξιοί και χριστιανοί. Α, μη φανεί το αυτό. 60 βαθμούς Κελσίου ο Φελός, είχε μια μάσκα σαν καραβόπαινο στη Μούρη να πούμε, και είχε το αντιανεμικό μέχρι απάνω, μη φαίνεται τα τατουάζ. Μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος με 45 βαθμούς Κελσίου, με 45 βαθμούς Κελσίου, με εκείνο τον παρτό από πάνω, με 89%, 92% υγρασία να τρέχει ο ίδρωτας. Εδώ πίνεις ένα ποτήρι νερό, γυμνός στο σπίτι και τρέχει ο ίδρωτας από πάνω με κάτω, κάνεις μπάνιο. Αστέρι άλλα από εκεί, σας πω κανένα κουβέντα τώρα και με πιάσω στα λαμπάκια μου. Καλησπέρα από το κιτρινό από τον Πορτό. Άντε ρε κόκκινε. Θέλω να στείλω και κόβεις, ρε, την ομίδα της Μητρή. Μην κόβεις ρε κόκκινε. Μην πηδάς κουβέντα, μην βάζεις φρένα ρε κόκκινε. Άστο να το βλέπεις, έχει λόγο αυτό, άστο τώρα. Πόλεις πάω από Μπορντό. Άκερε. Μιλάει ο άλλος. Έχει σχέση. Ποιος έχει σχέση. Αυτά που λέει. Τι έχει σχέση. Εσύ. Ρε κόκκινα, να σου πω κάτι. Ξέρεις τώρα τι λένε στον δρόμο. Άσε τον Άρη να μιλήσει. Ρε φρένο. Τόση ώρα τι έκανε. Βρε δισκόφρενο. Τόση ώρα τι έκανε. Βρε χειρόφρενο. Τόση ώρα τι έκανε. Βρε αερόστατο που βάζει τα αεροπλάνα τα γρήγορα για να σταματήσει το αεροπλάνο. Σταμάτα, άσε τον να μιλήσει τον άλλο. Άσε το να αναπήρε τον άλλο. Σχετίζεται με τα λεγόμενα σου σκεπτό. Ε, το φρένο, ρε, το χέρι. Τι χειρόφρενο είσαι. Για σύνη να αυτή να κρίνει. Χειρόφρενο σε κάτι φορά να πει. Το πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Διάβασε το μήνυμα. Παλάκρα ο Άρης δεύτερος φέτος. Γρηγόρη Μπάγερ διπλό. Το βλέπει. Φυσικά και το βλέπω. Τώρα με διέκοψε για να διαβάζει αυτό το πράγμα. Λέει τον Άρη δεύτερο το βλέπει. Θα πήρε τέσσερι μέρε ρεπό. Αργία θα σε από πάνω. Δηλαδή ρε μπαγκάσα με σταματά. Πιστεύει ότι ο Άρης τραυματίζει. Εσύ με σταματά για να διαβάσει αυτό το μήνυμα. Διάβασε το ξανά. Ακούστε γιατί με σταμάτησε. Διάβασε. Δεν το διαβάζω. Τι να διαβάσει. Σε βρίζει όλη η Ελλάδα. Τι να διαβάσει. Τέτοιο φρένο. Τι να πω ρε άκερε άντρα. Άκερε. Άκερε άντρα. Το μάτι σου τι έπαθε. Τι έπαθε το μάτι. Έβλεπα μια στον δρόμο και το μάτι. Και παίζει. Ναι, παίζει το μάτι. Καλησπέρα στην παρέα, Γρηγόρη. Δώσε κανένα καλό σημείο για σήμερα. Αυτό είναι. Βλέπει γκέλα τη πάρει, όχι. Δώσε, ρε. Ορίστε. Κουμπαρτζή, δεν είσαι. Δώσε. Καλησπέρα, ραπ. Σ' αγαπάμε. Γεια σου, κόκκινη Αλάνη. Αεκάρα, ο φίλο του ραπ από Νιρεμβέργη. Λοιπόν. Πες του ότι οι δίαιτες είναι επικίνδυνες και έχουν απαγορευτεί. Σήμερα λέγεται διατροφή. Ποιο κάνει δίαιτα. Εσύ πιστεύει, εγώ έχασα κιλά, δεν έκανα δίαιτα.
Πώς θα κάνει ένας άνθρωπος δίαιτα, ρε. Άμα κάνει τη ζωή που κάνω εγώ και την ενέργεια που σπαταλάω, κάνω δίαιτα. Είπα ότι κάνεις δίαιτα ή διατροφή. Ποιος είπε ότι κάνω εγώ διατροφή. Διατροφή είναι. Λες, αντί για πέντε ζουκά, και τρώω δύο. Αυτό διατροφή είναι. Φυσικά. Έλα, πάνε. Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Το να μειώσει την ποσότητα είναι διατροφή. Φυσικά. Φυσικά. Η συνετή διατροφή είναι διατροφή. Τώρα το βράδυ με το 40 που θα σέτρω και λάχανο που θέλω να πάω να φάω, τι, πώς θα κάνω διατροφή. Αυτό είναι ένα λαμβουκοδονός. Δηλαδή θα παρασυρθείς από την όρεξη του. Εάν βρεις έναν, θα παρασυρθείς. Φέρε 4 κιλά ψάρια, ρε. 4 κιλά ψάρια. 4 κιλά ψάρια. Θα πάρει και στο σπίτι. Τα κόκαλα τρώει. Βάζει πώς βάζουν τα, για να πάρει στο σπίτι, δεν. Ναι. Βάζει τα κόκαλα. Τα κάνει σαν τους και τα τρώει. Αφού είναι λίξουρος να πούμε. Λίξου και τα κεφάλια, τα ψάρια, τα πιάμε τα και τα τρώει. Τι σουρές. Ραπ, ο πιτσιρικάς ο σγουρός που έχει ο Άρης, κλάσσε ανώτερος από όλους τα χαφ. Ο σγουρός, ας το βάλει να το δούμε το σγουρό. Άμα ήταν ο σγουρός, κλάσσε ανώτερος, γιατί να μην τον βάλει ρε κόκκινη. Είπα εγώ, ο φίλος το λέει. Δηλαδή με συγχωρείς δηλαδή. Υιοθετώ εγώ το μήνυμα. Δηλαδή, οι προπονητές δηλαδή χαζός είναι να μην τον βάλει το σγουρό. Ο Λουτσέσκου που δεν έβαλε το τσιγάρα χαζός είναι. Ποιος ο Λουτσέσκου. Που δεν έβαλε το τσιγάρα. Ο Λουτσέσκου είναι ανθέληνας. Καλησπέρα στον Λουτσέσκου. Είναι ανθέλην. Είναι ανθέληνας. Ποδοσφαιρικά. Είναι απάντηση. Ποδοσφαιρικά. Η ερώτηση είναι άστοχη. Μπορεί να πάει. Η ερώτηση είναι άστοχη. Πολύ, όχι, καταλληλότερη ερώτηση δεν μπορούσε να γίνει. Και σου απαντάω. Ο Λουτσέσκου είναι ανθέλην. Ποδοσφαιρικά ανθέλην. Ραπ, μην μιλάς για τον Άρη, θα ξαναεκτεθείς τρίτη φορά. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Φτάνει. Πού εκτέθηκα στον Άρη. Πήρες κανένα κύπελο. Πέρσι που βγήκε Ευρώπη. Τι έκανε. Πέρσι που έλεγε στα κλατάρι, δεν μπορέσει. Για δεν κλάταρε. Με την ΑΕ κλάταρε. Με αυτή την απίστευτη ανατροπή που έκανε, σου έδειξε ομάδα που έχει κλατάρει. Να βρήκε. Πιο χαζή γκόμενα στον ορίζοντα. Πάμε παρακάτω. Τη βρήκε. Τη βρήκε, ναι. Την έκανε την ανατροπή. Έχει δει πολλά τέτοια παιχνίδια. Ελάχιστα. Μπράβο. Καλησπέρα στο πλήρωμα. Ο Τουπόλσκι είμαι. Γνώμη για Μαρσέλο. Η Νότιχαμ είναι πρώτη-τελευταία και η Λέστερ που ήθελε ο ίδιος τελευταία στην Πρέμιερ. Και τι θα κάνει με την Νότιχαμ, πρωταθλητισμό να κάνει. Θα προσπαθήσει να σωθεί, αν σωθεί. Εγώ δεν βλέπω να σώνεται. Η Νότιχαμ. Ναι. Τι λες. Θα το πάλι. Ποιος θα πέσει ρε κόκκινη. Που βλέπεις πρωταθλήματα. Ποιος θα πέσει. Η Λέστερ. Πόσοι πέφτουν ρε κόκκινη. Τρεις. Ξέρεις πόσοι πέφτουν. Τρεις. Και πώς θα σωθεί η Νότιχαμ. Ποιος θα βάλει κάτω. Ποιος θα βάλει. Ποιος θα βάλει. Έχει ομάδα. Ο πες. Εσύ. Πες. Είναι ακόμα. Πες μια κουβέντα. Πες. Δικαιολόγησε την. Πες. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Εντάξει. Ξέρεις να πεις, στο Google τώρα. Ποιο ξέρεις. Ποια θα βάλει κάτω. Ποια θα βάλει κάτω. Ποια θα βάλει. Θα σου πω τώρα αμέσως. Αμέσως. Στο Google μπαίνει. Ποιο Google, στη βαθμολογία της Αγγλίας. Λοιπόν. Η Λέστερ δεν πατάει καθόλου καλά. Η Λέστερ θα σωθεί. Η Άστον Βίλα δεν πατάει καθόλου καλά. Ναι. Η Everton δεν πατάει καθόλου καλά. Θα πέσει η Everton δηλαδή και θα σωθεί ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Όταν βλέπω εγώ τον Pickford. Ναι. Να πανηγυρίζει σαν τρελός. Το βαθμό που πήρε από την Liverpool. Τι θες να κάνει, να στεναχωρεθεί. Liverpool πήρε πόντο. Τι θες να κάνει. Τι θες να κάνει. Πάει στο σπίτι και να πει τη γυναίκα του. Κάνε μου συνεδρία. Ποιο θα πέσει, λέγε. Άλλο. Ποιο θα περάσει. Η Bournemouth ψεύω. Η Bournemouth. Ναι. Έχει ομάδα για να θα πέσει. Θα πέσει, άντε. Βέβαια το τραγικό με την Nottingham είναι ότι έφαγε 3 γκολ. Από μια ομάδα η οποία σε 5 παιχνίδια έχει πετύχει 2 και τα βάλε σε ένα παιχνίδι. Θα πέσει βρε η Νότιχαμ. Άστιν. Θα πέσει. Γελά. Παίξτε παραμονή Νότιχαμ. Εδώ δώσαμε 0-0 και αποβολή και εσύ λες παίξε το άλλο που λέει ο Ραπτόπουλος. Δεν το ανέδειξε αυτό που έδες. Λες τον άλλο παίξε τα δίδα. Ποιος τα χαστούκια. Για την κουρσουδιά σου. Για την κουρσουδιά σου λέω. Είπα εγώ και τα προγνωστικά που δίνει. Τα αναδεικνύω κιόλας. Δεν ενημερώπασα και εσένα, αλλά λέω επειδή η κατεμιά σου δεν έχει προηγούμενο, τώρα που είπα ότι τραβήξει και ένα σερή γνώτηκα να κερδίζει και θα γελάει το Πανελλήνιο. Θέματα λέω. Θέματα. Πάμε στη διάλειμμα. Πάλι. Αφού πρέπει να μπουν οι χορηγοί. Πρέπει. Δώσε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά το όχημά σας, αρκεί
να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας και αδερφή Κωνσταντίνη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και όταν το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρι μας της Μένης Εγκουβής. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, πενθυμίζω, γράφετε α-μυθί, αφήνετε κενό. Τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνει στο 54344, προκειμένου να διεκδικήσετε ένα από τα 15 εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε στις 4 παρατέταρτο. Παρατέταρτο. Όταν μιλάμε για χρώμα, η σούπερ επιλογή είναι μία. Κοσμάουλου. 4 υπερσύγχρονοι χώροι εφευρεμένοι στο χρώμα, τη διακόσμηση, τα οικοδομικά υλικά, γεμάτη πρωτοποριακές λύσεις. Με showroom παρουσιάζονται εφαρμοσμένες διάφορες σύγχρονες τεχνικές. Κοσμάουλου στο κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύεσμο και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Λοιπόν, θέλω να πεις πού βλέπεις ενδιαφέρον στα σημερινά παιχνίδια. Αν βλέπεις κάποιο. Τέσσερις ομάδες περνάνε, οι δύο και ο τρίτος πάει η Ευρώπη, έτσι. Ακριβώς. Παίζει Ντόρτμουντ Κοπενχάγη. Και Ντόρτμουντ Κοπενχάγη. Τι θα γίνει. Όχι, αξίζει να το δεις. Over 3,5, παρακαλώ. Αξίζει να το δω, ναι. Δυναμό Ζάγκρεπ Τσέλσι. Δυναμό Ζάγκρεπ Τσέλσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, αργότερα έχει. Σεβίλη Μάντσεστερ Σίτι. Θέλω να δω τη Σίτι. Θέλω να δω γιατί δεν τραβάει. Παρακαλώ. Αλλά θα δούμε τα γύρω-γύρω. Λειψία Σαχτάρ. Λειψία. Λειψία. Λειψία Σαχτάρ. Ούτε στη φυλακή δεν το βλέπω. Μπενφίκα Μακάμπι Χάιφα. Ούτε αυτό ούτε στη φυλακή το βλέπω. Σάλτμπουργκ Μίλαν. Τίποτα. Σέλτικ Ρεάλ Μαδρίτης. Σέλτικ Ρεάλ Μαδρίτης. Το βλέπω. Παρί Σεν Ζερμέν Γιουβέντους. Το βλέπω. Το βλέπω. Η Γιουβέντους σέρνεται. Σέρνεται, μέρνεται, Γιουβέντους είναι. Το βλέπω. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε. Ναι. Λοιπόν. Δώσε μια τριάδα, ρε μάγε. Δεν θα δώσω τριάδα. Τι θα δώσεις. Θα δώσω νίκη της City με γκολ του Χάλαντ και νίκη της Ρεάλ με γκολ του Μπενζεμά. Αυτά πληρώνουν καλά πάντα. Πάνω από 10 φράγκα. Έλα, ρε κόκκινε. Δίνουν 10 φράγκα αυτά τα δύο. Φυσικά. Αυτά είναι δώρα. Άμα τα πιάσεις. Με 10 ευρώ παίρνεις κατοστάρικο. Φυσικά. 100 παίρνεις χιλιάρικο. Ανάλογος. Ένα λεπτό. Αυτά τα παίζεις για να καταλάβω τώρα που δεν ξέρω πώς. Στις εταιρείες. Και στον ΑΠΑΠ. Δηλαδή τώρα άμα πάω στο προποτζήτικο της γειτονιάς και πω νίκη με τον Χάλα και με τον Μπενζεμά 100 ευρώ, 50 ευρώ θα μου δώσει 500 άρικο το κουπόνι, θα το βγάλει. Είσαι σίγουρος, ρε κόκκι. Ναι. Δηλαδή παίζει ειδικά στοιχήματα ο ΑΠΑΠ. Το παίζει αυτό. Ναι. Άμα δεν το παίζει να έρθω, σε κοπανίσω να πούμε πόσο μου καλύτερα. Ε? Να σε. Εντάξει, πάρα. Άμα το παίζει. Θα κάτσω να μου δώσει ένα τριάρι εσύ. Λοιπόν, για μένα τα δυνατά είναι αύριο. Πάμε αύριο. Ο Άσος Άιντερ Φραγκφούρτης με Sporting Λισαβόνας. Μη. Το διπλό της Μπάγκρι μέσα στην Ίντερ. Μη. Και τότε να Μαρσέι γκολ. Τότε να Μαρσέι γκολ, γκολ και όφερα. Ξέρεις ποιο θα χάσεις. Ποιο. Τον Άσο της Ίντερ θα χάσεις. Διπλό η Ίντερ. Ναι. Θα κερδίσει η Ίντερ την Μπάγκερ. Α, θα κερδίσει η Ίντερ την Μπάγκερ. Η Μπάγκερ θα κερδίσει την Ίντερ. Δεν κερδίζει η Μπάγκερ την Ίντερ. Ρε εσύ. Δεν έχει προπονητή η Ίντερ, το καταλαβαίνεις. Δεν έχει, το λέω από πέρσι, δεν έχει προπονητή. Κόκκινα, στο μην το παίζει. Την έκανε μια χαφιά. Μην το παίζεις αυτό το μάτς. Εσύ μην το παίζεις. Δεν καταλαβαίνεις, θα σε σώσω τώρα εγώ προσπαθώ. Άλλο τι έχω. Εγώ τα μελέτησα, ασχολήθηκα. Τι μελέτησες, ακούνε οι καθηγητές ιατρικής και... Παριστάνω τον γιατρό. Τι μελέτησες, στοίχημα, κουμάρι, τι μελέτησες. Το πιο δύσκολο στοίχημα, ναι, είναι το pre-game. Δηλαδή πριν τα παιχνίδια, ναι, να δώσεις προγνωστικό. Γιατί πολλά πράγματα άλλα. Μελετάζεις. Δεν πρέπει να έχει εικόνα τη ομάδα. Έχει τελειώσει το χειρουργείο 10 γιατροί. Ρεσί. Και θέλουν να έρθουν να σε. Η ιεροσιλία είναι αυτό. Η ιεροσιλία είναι, τάς το μελετά. Το παραμύθι τώρα. Άλλο τι έχουμε. Άλλο τι έχουμε. Ναι. Ξεφεύγουμε την μπάλα. Πάμε στα άλλα. Λοιπόν, είχαμε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ ποιο είναι. Ο οργανισμός των χωρών οι οποίες παράγουν πετρέλαιο. Παράγουν πετρέλαιο. Ναι. Εμείς παράγουμε πετρέλαιο. Η Ελλάδα δεν είναι στον ΟΠΕΚ. Δηλαδή δεν έχουμε πετρέλαιο εμείς. Τι θα σου πω. Τι θάτσο. Ναι. Τι θάτσο, κάτι πτώματα έχουμε από την Καβάλα, κάτι στη νύχτα που ήταν. Τι θάτσο.
στη θάλασσα έχει πετρέλαιο επί Χούντας. Άμα ο Πατακός και ο Παπαδόπουλος. Ευγάζουν, κάτι λίγο βγάζουν. Να βγάλετε βρε στη θάλασσα. Παράγκα. Και τι θες. Λοιπόν, αυτό με τι σκόπο γίνεται για να ανεβεί η τιμή του πετρελαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ανεβαίνουν τα πάντα. Ναι. Δεν είναι καταστροφή για το ενεργειακό. Μάλιστα. Άρα θέλουν και αυτοί να κερδίσουν, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. Να μα οικονομήσω, εγώ τι με νοιάζει η παγκόσμια. Υπάρχει όμως κάτι χειρότερο από αυτό. Να μάθω. Επειδή έχουν κάνει το εμπάρκο στη Ρωσία και επειδή έχει κλείσει η στρόφιγγα. Μάλιστα. Και επειδή οι τιμές των καυσίμων, του ηλεκτρισμού είναι πλέον χρηματιστηριακές. Μάλιστα. Το χειμώνα προσανατολίζονται στο να κλείνουν τα φώτα το βράδυ. Να μην τα αποταγούνται από τη μία, να κλείουν ο φωτισμό. Ποιο το κάνει, ποιος το λέει αυτό. Θα το εφαρμόσουν σε πολλές χώρες. Και στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε το βράδυ. Δεν θα υπάρχει φωτισμό. Για εξοικονόμηση ενέργεια. Θα μα κόβουν το ρεύμα. Όχι, ρε. Αλλά. Αυτό το φωτισμό που βλέπει σε μνημεία, σε συντριβάνια, σε δρόμου κτλ. Θα το κόβουν. Θα το κόψουν. Για να τα κάνουν τα συντριβάνια. Πλάκα μου. Δεν θα το κάνω ρε, το βράδυ το συντριβάνιο. Όταν υπάρχει σκότο. Σκότο. Σκότος, ναι. Ναι. Σκοτάδι. Μάλιστα. Το πιο πιθανό που μπορεί να συμβεί τι είναι. Να μην βγαίνουμε στον δρόμο. Γιατί αν βγεις θα έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Ωραία. Και. Αντιλαμβάνεσαι τι έρχεται. Αρμαγεδόνας. Ποιος Μαγεδόνας. Αρμαγεδόνας. Ποιος Αρμαγεδόνας. Γιατί τώρα τα βράδια πού πάτε. Άσε που πάμε τα βράδια. Τελειώσε τα μπερεκέτια. Τελειώσε τα μπερεκέτια. Κόκκινε, εγώ θα πάω σε ένα μπουζοξίδικο. Ναι. Σε ένα κολόμπαρο. Φώτα δεν θα έχει το κολόμπαρο. Το κολόμπαρο θα μπορεί να πα εκεί. Έχω τα μάξι την προβολή. Θα πάω στο πέτ μεζά με κάνει τα φανάρια καθαρισμό. Ναι. Θα αλλάξω και τι λάμπε και θα φύγω κανονικά. Με το κόρδο που μαζί θα σε πάρουν. Πώ θα με πάρουν, ρε κοκκιά, μετά με πάρουν. Α τι παπαριέ μεσημεριάτικα, ρε. Τρομάζει τον κόσμο να πούμε. Τι τρομάζει. Τι θα πάθω, δηλαδή στην Τούμπα εμεί. Επισημαίνω κάτι το οποίο. Κάτσε ρε κοκκινε, στην Τούμπα εμεί. Ναι. Θα σβήσουν τα φώτα οι λάμπες. Ναι. Μάλιστα. Και τι θα γίνει. Θα αυξηθούν οι Πακιστανοί, μας δίνουν οι Αλβανοί και οι Ρώσοι και οι κακοί. Ό,τι παραβατικότητα υπάρχει, ναι, θα αυξηθεί. Τι θα γίνει. Θα αυξηθεί. Πώς θα με κάνει. Ρε φίλε, θα έρχεται το άλλο σου λέει φέρτο εκεί. Το φέρτο άλλο. Γιατί με το φως. Εδώ μένα το αμάξι θα ανοίξανε μπροστά στο μελίμελο. Πολύ ωραία, τα λες. Σκέψου θα γίνει με σκότος. Το ίδιο πράγμα. Την έκλεψε. Χειρότερα. Έλα ρε κόκκινε, τελείωνε. 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 Πάμε παρακάτω. Αρμάκια, βλακίες. Πολλά έργα βλέπεις τελευταία. Έργα. Δεν σε πιάνει ύπνος το βράδυ, πάλι. Βλέπεις τηλεόραση 4 ώρες το πρωί, τρελάθηκες. Όποιος θα δει τηλεόραση 4 ώρες το πρωί, έχει τρελαθεί. Τρελός είναι, τι είναι. Γιατί. Έχεις δει κανένα νορμάλ άντρα 4 ώρες το πρωί να βλέπει τηλεόραση. 5 ώρα το πρωί. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Το κακό που ήταν. Τώρα μας ακούει χιλιάδες κόσμο. Ναι. Και λες εσύ, τι ώρα πέφτει για ύπνο. 12. Πέφτει η ώρα 12 να κοιμηθεί και η ώρα 4 ξυπνά, μόνο σου ξυπνά. Με ποιον, με βοήθεια. Και βλέπει τηλεόραση. Έτσι να κάνω, πα και με ξαναπάρει. Έχει τρόπο. Για πε. Πρώτον, μπορεί να πάρει το κάνα από αυτό που παίρνει γυναίκε και τα ηρεμιστικά. Δεν θέλω. Δεν θε. Έχει φυτικά που πουλάνε, ξέρω εγώ, τα φυτικά ηρεμιστικά. Τα δοκίμασα. Δεν κάνω δεν τίποτα. Πιάνουν αυτά τίποτα αφού είναι πατάτα. Η ομοιοπαθητική είναι. Δεν πιάνουν. Όχι πάντα. Άσε, εγώ στα λέω. Λοιπόν, το άλλο είναι καλό Τζόνι Γόκερ. Δεν κάνει δουλειά. Ούτε αυτό κάνει. Φώνα τον Στέφανο το βράδυ, τραβήξε ένα μπουνίδι να πούμε ανάμεσα στα μάτια, να κοιμηθείς. Άντε ανώμαλε 4 ώρα ξυπνάς και βλέπεις. Αυτό είναι αρρώστια, έχεις αρρώστια. Πρέπει να πάρει να κάνεις διαχείριση ύπνου. Πάρε σε ένα επιστήμονα να σε φτιάξει. Είσαι κοιμηθείς από τον κόσμο. Αυτό λέγεται πρέπει να πάρει σε διαχειριστέα ύπνου. Εμένα κοίτα, εμένα. Χείριση ύπνου. Βέβαια. Εγώ στα νοσοκομεία, στις κλινικές, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και κάνουν θεραπεία για αυτό το πράγμα. Σε τι πήρες τα αλκοόλ, δεν κοιμάσαι. Πήρες τα ψυχοφάρμακα, δεν κοιμάσαι. Τα ψυχοφάρμακα. Αυτά τα που παίρνουν οι τρέλες και οι γυναίκες που μετά. Παίρνω εγώ ψυχοφάρμακα. Παιδί μου, το ψυχοφάρμακο εννοώ δηλαδή το ηρεμιστικό αυτό που είναι το. Ποιο ηρεμιστικό. Το ηρεμόλ, πώς τα λένε αυτά τα. Ηρεμόλ. Ναι. Πας καλά. Άμα μπλέξουμε αυτά, την άποψη. 4 ώρα συμβαίνει αυτό. Όχι πάντα. Το μωρό κοιμάται εκείνη την ώρα. Ναι. Ξύπνα τη γυναίκα, σου τράβει ένα σεξ, να σε πιάσει ο ύπνος. Κάνει σεξ. Φυσικά. Και άμα κάνει σεξ και δεν κοιμάσαι, θες γιατρό. Αν μπορεί και κάνει σεξ αυτή την ηλικία. Γιατρό θέλουμε γενικά. Πάνε τα θέματα, ρε κόκκινε. Πάνε.
Πάνε σε ευρώ γιατρό, εντάξει, πάνε. Θα μου βρει γιατρό. Θα σε ευρώ, διαχείριση ύπνου λέγεται. Εγώ από ό,τι ξέρω, αυτό το κάνουν για να ελέγχουν το ροχαλιτό και τα λοιπά. Και αν έχει ροχαλιτό. Άπνιες. Α, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν που δεν μπορούν να κοιμηθούν. Εγώ το είχα πάθει. Εγώ κοιμάμαι σαν πουλάκι, αλλά όταν έπαιρνα την κορτιζόνη τότε με τα θέματα που είχα. Όταν την τελείωσα την κορτιζόνη, πέρα το οργανισμό μου τη ζητούσε και είχα τέτοια θέματα. Αλήθεια. Και εγώ το πέρασα. Και εγώ τι νομίζω, ένα μήνα, ένα μισό το πέρασα. Πήγε σε διαχείριση ύπνου. Διαχείριση ύπνου. Πήγε κάτι Τζόνι Βόκερ. Και κοιμήθηκε σαν πουλάκι. Πάμε παρακάτω. Άντε. Δεν έχει παρακάτω, γιατί αν το ανοίξω το θέμα για μπάσκετ, θα βγάλει σπηλιά. Το μπάσκετ, άστο τώρα. Ο Γιάννη θα αρχίσει να γλύφει. Πάντε το κούμπο, ποιο Γιάννη. Έτσι, Γιάννη το λένε. Καλά κάνουν. Έχετε και οικειότητα να πούμε. Αν δείτε κανένα μαύρο φτωχό στον δρόμο, το βρίζετε. Του λέτε διάφορα. Ποιο άλλο είναι δισεκατομμυρίουχο, Γιάννη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάει το, άνοιξε γραμμέ, άντε. Δεν θα ανοίξουμε γραμμέ. Να ανοίξω, τι να κάνουμε. Τι απλά. Το 23-13 είναι. Κάνα πικάντικο. Δεν έχει πικάντη κάτι. Κάτι δολοφονία. Ο Αρωνιάδης γιατί παρετήθηκε, γιατί το διώξαμε τον Πάο, τον Αρωνιάδη. Δεν ξέρω καν ποιο είναι ο κύριο. Τι κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Πε μου, βοήθησε την κουβέντα. Πάρε τη. Λοιπόν. Δίνουμε, πα εσύ. Αν νομίζετε ότι η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ευθυνότερα μέσω ίντερνετ, κάνετε μεγάλο λάθο. Έτσι νόμιζα και εγώ, με έχω πήγα σε ασφάλεια σε εργοβάση στη Βούλγαρη. Εκεί με εξυπηρέτησαν αμέσω και μου βρήκαν ασφάλεια αυτοκινήτου με ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων. Τράσου κρυστάλλων, οδική βοήθεια, νομική προστασία, φωτιά και κλοπή με 100 ευρώ το εξάμηνο. Μην το σκέφτεστε, παιδιά, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 300-305 και ξενιάστε 9 και καλή. Αρμαγεδόν λέει θα γίνει. Εδώ μέρα μεσημέρι μας φάγανε την τσάντα, αυτός περιμένει το σκοτάδι για να γίνει. Στο Euro που αν μπήκανε μέσα να κλέψουν τα μηχανήματα, μπήκαν από τον μπαλκόνι χθες. Μπήκαν στον κύριο πάνω να κλέψουν τα μηχανήματα, μπήκαν στο μπαλκόνι. Πάντα βγάλουν από την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα και αφήσαν τα μηχανήματα μέσα. Μιλάμε τώρα για κλέφτες από πού να ήταν αυτοί τώρα. Μπήκαν από το μπαλκόνι. Από το παζάρι. Μπήκαν από το μπαλκόνι. Πήραν τα μηχανήματα. Κράζει του κλέφτες, τι δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Δεν μπορούσαν να βγουν από την πόρτα, ανοίξουν την πόρτα. Μιλάμε τώρα στη σχολή κλεφτών, του αφήνει ανεξετάστεω. Α, μιλάμε εκεί, το κλέψα, το κλέψα τόσο να πούμε. Ο άλλος πήγε να κάνει κλειδιά στο κορδελιό, βλάξει. 39 χρόνια άνθρωπο, ήταν μούτρα. Πήγε, λέει, να κάνει κλειδιά σε κλειδαρά στο κορδελιό. Την άλλη μέρα βγαίνει το αμάξι έξω από την Χάντ, πάει το αμάξι. Το ξαναβρήκε. Πού να ξαναβρει. Όχι. Πώ θα το βρει, ρε βλάκα. Την άλλη φορά πάρει το δεδροπόταμο σε κλειδάρα. Πάρει το θαλάσσι. Πάρει το θαλάσσι. Βγάλε μα. Είμαι φίλο. Βγάλε μα την κλειδιά, το πει βλάκα. Βλάκα. Έτοιμο παράδοτο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, ναι. Όχι, τίποτα. Καλησπέρα, φίλε. Δώσε λίγο ήχο, ναι. Πολύ καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Κλείς το ράδιο, ρε βλάχο. Ευλάχο. Λοιπόν. Κλειστό το ράδιο, βρε βλάχο, σε μιλάνε. Έγινε πόντε. Καταρχήν, κλειστό είναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την νίκη της Εθνικής. Το μόνο που με πειράζει, παιδιά, ξέρετε τι είναι, σαν Έλληνα. Α, τα κρύα, ρε, και όταν μιλάω στο τηλέφωνο, μην έχεις τον άλλο, τον Δράκο από δίπλα σου. Και σαν πατριώτη, ξέρεις τι με πειράζει. Δεν καλά, υπάρχουν. Ιτούδες, δεν υπάρχουν. Στα αγγλικά, ποια είναι κύριε Ελλάδος. Τα αποδητήρια πήγε να του χαρεί και μιλούσε αγγλικά, ρε. Καθίστε καλά, ρε. Μιλάτε ελληνικά, ρε. Σιγά, ρε, πατριώτη. Δεξιέ, εσύ, πατριώτη, σιγά. Μιλάτε, ρε, ελληνικά, ρε. Ποια ελληνική Ελλάδα, δηλαδή τα ξεφτυλίσατε όλα. Όλα τα έχετε ξεφτυλίσει. Καλή συνέχεια. Σταμάτα, βρε, δεξιέ, βρε. Σταμάτα να το πάρει, θα φωνάζει με τη σημαία, βρε. Δεξιέ, εσύ, βρε. Έχει τον Δράκο από δίπλα, σε κάνει τον υποβολέα, να πούμε από δίπλα τον Δράκο. Πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή, ανοιχτά τα τηλέφωνα, ανοιχτά τα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Ο Χρήστος είμαι από Μηχανιώνα. Το ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό που λέει θέλω το σχόλιο το δικό σου. Μάλιστα. Μόλις τελειώσω αυτό που θα πω. Μάλιστα. Και το θέλω από σένα, ζητώ συγγνώμη από τον Γρηγόρη, αλλά απλά ο Γρηγόρης επειδή τους συναδέλφους λίγο τους. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, να έχει κόντρα, είναι δημοσιογράφος. Δεν θέλει να έχει κόντρα με δημοσιογράφους. Δεν... Θέλω το δικό σου το σχόλιο γιατί εσύ είσαι πιο κοντά σε εμάς. Δεν έχεις συναδέλφους εσύ. Πάμε. Λοιπόν, δύο μέρες τώρα μας έχουν πάρει το κεφάλι για τον Μαρτσέλο. Ναι. Εγώ δεν θα πω αν είναι καλός ή όχι. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλός. Έτσι. Ναι, σαφώς. 34 χρονών στον Ολυμπιακό. Μάλιστα.
Όλοι τώρα λένε για το Μαρινάκη και μπράβο στο Μαρινάκη και ανεβάζει το επίπεδο ο Μαρινάκης και έτσι ο Μαρινάκης. Όλοι κλείνουν το Μαρινάκη με και ο Άδωνης. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια ερώτηση γιατί αυτά τα λένε και οι δημοσιογράφοι και του Μετρόπολης, να μην το βγάλω απ' έξω γιατί στο Μετρόπολης πήρα τηλέφωνο, άμα ήταν θα έλεγα για άλλο ράδι. Μάλιστα. Λοιπόν, και η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και μπράβο το Μαρινάκη. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια, αν θυμάσαι, ήταν κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να φέρει τον Κοεντράο, τον Φάμπιο Κοεντράο. Ο Κοεντράο, μάλιστα. Μπράβο. Ο συμπαίκτης του Μαρσέλο. Μάλιστα. Από το 11 μέχρι το 18. Σωστό. Μπράβο. Τότε όλοι μιλούσαν ότι έρχεται ένας παίχτης παροχημένος 30 χρονών τότε ο Κοεντράο και ότι τα ετόπουλα θα πάνε πίσω. Τώρα τα γαβράκια, όχι γαβράκια, οι αθερίνες του Ολυμπιακού δεν θα πάνε πίσω. Αν παίξει ο Μαρσέλο. Εγώ δεν λέω ότι είχαν άδικο. Πρόσεξε με, γιατί τότε είχαμε τον Γιαννούλη και μπράβο και αν έπαιζε ο Κοεντράου, ο Γιαννούλης μπορεί να μην πουλιότανε ή να μην έπαιζε. Και ίσως η κίνηση εκείνη να ήταν σωστή. Δεν το πιάσες το έργο, δεν το πιάσες. Επειδή δεν θα έρχονταν ο Κοεντράου, αρχίσαν και λέγανε για τα ετόπουλα. Άσε το, όταν όμως βγήκε η φήμη, Κώστα, τότε όλοι λέγανε ότι πού πάει, ποιος Κοεντράου και 30 χρονών τι να τον κάνω κτλ. Τώρα γιατί όλοι λένε μπράβο ρε φίλε στο Μαρινάκι. Και σου λέω για τους ρεπόρτερ και για τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί δεν πιάνω τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Καλά κάνουν. Εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος. Εσύ πες μου, ρε φίλε, γιατί το κάνουν αυτό. Πες μου, γιατί το κάνουν αυτό αυτοί οι δημοσιογράφοι. Προφανέστατα γνωρίζαν ότι δεν θα έρθει ο Κοεντράο και φτιάξαν ένα ωραίο σενάριο τότε. Για να δημιουργηθεί. Ωραία. Τα ετόπουλα και τα. Προφανώς και το ξέρανε. Και κάνεις ενημέρωση, ρε φίλε. Προφανώς και ξέρανε. Ίσια στον κόσμο, ρε, εσύ, ότι αυτός ο παίκτης δεν έρχεται. Θέλουν μερικές μέρες τον χρόνο οι δημοσιογράφοι να πουλήσουν μια είδηση, να βγάλουν το μεροκάματο, γιατί μπορεί να μην είχε τότε είδηση να κατάλαβε τι γίνεται. Μη του δικαιολογεί, ρε φίλε. Δεν του δικαιολογώ. Αν έχω άδικο σε αυτό που λέω, ναι. Αν έχω άδικο σε αυτό που λέω, να μου τσέφει. Δεν έχει άδικο. Εμεί δυο γνωριζόμαστε, έτσι. Δεν έχει άδικο. Μ' αρέσει να κάνουμε και την κόντρα μα και τα τέτοια. Μ' αρέσει να σε πειράζω και να σε πάω κοντά. Αν έχω άδικο, πες το μου να μου την πεις, εγώ δεν θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Μπράβο. Πάμε. Εντάξει, δεν έχει άδικο. Καλησπέρα. Μάλιστα. Περούκα θα σε πρίξω. Περούκα θα σε πρίξω. Περούκα θα σε πρίξω. Επόμενη γραμμή. 4 και 5, έλα. Κάνε μου μια υπεύθυνη δήλωση ότι αν φύγει ακατεμένος από εδώ δεν θα μου κάνεις. Μην σχέλα με πρίξεις. Θα μου κάνετε σε μια υπεύθυνη δήλωση ότι αν με σακατέψει στο ξύλο ο Ραπτόπουλος, δεν θα κάνω μήνυση. Θα την αφήσει την γραμματεία και θα έρθω κάτω να με πρίξει. Και μετά θα τρώσει ένα μήνα με το καλαμάκι. Πάμε. Καλησπέρα. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Θέλετε και γκόμενες. Άντε, πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Νίκη Ρεάλ και Μπενζεμά μαζί με Νίκη Σίδη και Φάλλον. 5-20 δίνει, βρε, το παραμυθά, το πιλάβιο τώρα. 5-20. 3-70 δίνει στη Στίχημαν. Πώς θα δίνει? 3-70 στη Στίχημαν, τώρα πήγα να το παίξω. Κόκκινος είναι αυτός. Φίλε, αν ρίξα τις αποδόσεις, δεν το ξέρω. Εγώ σου μιλάω όταν βγήκαν οι αποδόσεις. Περίμενε. Κάτσε ρε κόκκινε, δηλαδή πέσανε 80% οι αποδόσεις. Φυσικά, αν κάτι ποντάρεται. Φίλε, τώρα με τον καζανοκέφαλο θα κάνει διάλογο τώρα. Αυτό θα σε πείσει ότι ήταν πριν 2 μέρες 20 απόδοση έπεσε στο μέλλον. Εδώ, φίλε μου, πέρσι το καλοκαίρι υπήρχε σημείο του 13 που κατέληξε στο 1-10. Ποιο σημείο ήταν αυτό? Στη Σκωτία. Τι λες τώρα, παιδί. Δεν λέω καθόλου. Πάνω ένα διπλό του Γιουβεντάρα σήμερα μέσα στην Παρή. Την απαντήσει στην Γιουβέντου. Ποια Γιουβέντου, ρε φίλε, που την έκανε προχτές η Φιωρεντίνα, Γιωκιό. Θα δούμε, θα δούμε το βράδυ. Δεν βλέπεις ότι δεν πατάει καλά? Έχουμε μέταλλο, ρε αγόρι μου. Ιταλική ομάδα. Αμφιβάλλω εγώ ότι έχει μέταλλο. Γεια σας. Αμφιβάλλω εγώ ότι έχει μέταλλο. Διπλό. Καλά που δεν παίζει ο Τη Μαρία. Α, ραπ. Έλα. Τον Ιορδανίδη πήρε η Καβαλάρα. Τον Ιορδανίδη πήρε. Ναι, γιατί ολομερωτά στη Νέα έχουμε το δεκάρι. Καλός είναι αυτός. Μακάρι. Είναι όλοι Έλληνες, έτσι. Όλοι, ναι, μόνο Έλληνες έχουμε. Καλύτερα. Έχουμε λεφτά για ξένους. Καλύτερα. Άσε να παίξουν από τα χωριά τα παιδάκια εκεί πέρα. Γιατί μπορεί να βγουν κανένα 2-3. Αυτό παλεύουμε. Έχετε κανένα καλό στην Καβάλα νέο παίκτη. Σε όνομα καλό. Είπα και την άλλη φορά, ρε, εσύ πήραμε την τριάδα από το Σόχο.
την άμυνα που είχε τη δεύτερη καλύτερη άμυνα πέρσι. Μπράβο. Κάτι τέτοια, πιτσιρίκια όλα. Μόνο ο Ιορδανίδης είναι μεγάλος. Από, το τοπικό, ένας... από τα τοπικά της Καβάλας αξίζει κανένας. Τώρα, ραπ, δεν θυμάμαι τα ονόματα που έχουμε πάρει. Ναι. Πάντως, τα τελευταία χρόνια βγάλαμε και το Μαϊντανό που έπαιξε Αλφα Εθνική και το Λιμπεράκι, ναι. Το Βιτλή, εντάξει. Ο Βιτλής. Πηγανίκογλου. Ο Στάσου, ο Βιτλής είναι ο Αλμπίνος. Ναι, ναι. Ο Άσπρος. Είναι καβαλιώτης ο Αλμπίνος. Όχι, τον είχαμε πάρει εδώ όταν ήταν πιτσιρικάς. Νομίζω από αλλού από... ήταν γι' αυτό, ναι. Πριν ναι. Από 7-8 χρόνια. Το θυμάμαι, καλός παικταράς ο Αλμπίνος. Ο καλός, καλός. Πολύ καλός, βέβαια. Πολύ καλός. Γιώργο, άντε, τι κάνεις, Γιώργο. Καλά είμαι, ραπ. Θα ανέβω δύο φορές έχω δουλειές επάνω. Τη μία θα πάω Ελευθερούπολη, έχω μια δουλειά και μετά θα σε πάρω, θα ανέβω να έχεις ρεπό. Είναι με μήνυμα να κανονίσω το ρεπό μου, έγινε. Να τα πιούμε και στην παραλία, εκεί είναι το περίεργο. Θα σε πάω στο δικό μου το μαγαζί τώρα αυτή τη φορά. Πού είναι αυτό, πού? Δίπλα από τον Τζαλαπετινό, στο νησί. Α, μάλιστα, εντάξει. Καλά. Άστο, κορυφτή. Θα σε, μα εσύ ξέρεις, εντάξει, έγινε. Έγινε. Άντε, άντε, τα λέμε. Λύσε μια απορία. Να σου λύσω. Γιατί ήταν ο τρόπος που με ρώτησε και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Εγώ. Ναι. Ναι. Το ότι παραιτήθηκε ένας άνθρωπος από ένα κομμάτι το οποίο είναι εξειδικευμένο. Ποιο? Από τον ΠΑΟ. Για τον Ολυμπιάδη που ρώτησε. Δεν παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε. Τον διώξανε. Παραιτήθηκε, είπε. Βρεάς τι είπε. Τον διώξανε, λέω, ξέρω εγώ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει κάτι. Πήραν άλλον. Μπορεί να σημαίνει κάτι. Ξέρω εγώ τι να σημαίνει. Ξέρω περικοπές, να πούμε κάτι άλλο. Ήταν γερό τέλεχο. Δήλωσε παρέτηση πάντω. Τον είπαμε να δηλώσει παρέτηση, εντάξει. Απαραιτήθηκε. Εγώ έμαθα ότι το διώξα. Τέλος πάντων, θα μάθω άλλα. Ήταν στέλεχο γερό. Ναι. Χρόνια. Δεν είπε κανείς όχι. Νέος άνθρωπος. Δεν μπορεί να βρει και κάτι καλύτερο. Πού να βρει κάτι καλύτερο από εκεί μέσα. Σε αυτή την πόλη, τι να βρει καλύτερο. Αν δεν κάνω λάθος, Αθηναίος. Αθηναίος. Πάνε σε διάλειμμα, ρε κοκκινέ. Σε πάει τον FM, το 2310 και 390 είναι και πάλι στη διάθεσή σας. Μου λέει ο Γιώργος ο Μάντιος, ποιος κόντρα ρε φίλε. Στη Ρίο Άβε πήγε και έπεσε στη Β' Εθνική. Τι με κοιτάζε, κόκκινε, εσύ είναι παπαγγέλη. Εγώ δεν είπα για τον κόντρα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα, περίμενε. Ποιο έχει μάνατζερ εσύ, ο Μαρσέλο. Αυτός που έχει το ζαμπά δεν έχει. Δηλαδή, μιλούσε ο γιος του Μαρινάκη, έμαθα, με τον μάνατζερ του Μαρσέλο. Ναι. Και έφερε τον Μαρσέλο. Και ο δικός μας εδώ, ο γιος του δικού μας εδώ, του ανθρώπου, μιλάγε 5 ώρες για να φέρει τον ζαμπάνα. Να ξέρεις και μπάλα, αυτό θέλω να πω. Εννοείται. Να ξέρεις και μπάλα, 5 εκατομμύρια φέραν τον ζαμπά. Και άλλος έφερε τον... Δηλαδή μιλάμε για τρέλα, μιλάμε για... Να πέφτει σε κρύο νερό και ανάγκη καρχαρίες να σε φέρουν. Να μιλάμε στενά παπούτσια και κατήφορες να πούμε. Δεν υπάρχει. Στενά παπούτσια και κατήφορες. Και κάτι άλλο. Πάψε να βρίσκεται γκόμενες από τα Facebook. Όλες έχουν ένα φίλτρο. Σαν τσιγάρα άφιλτρα έχουν γίνει όλες. Να... Μπαίνει ο Εμμανουηλίδης να με δείξει. Ξέρω εγώ και τα παιδιά δες αυτή να που δουλεύει εκεί και κάνει και τα λοιπά. Εγώ ξέρω συνάδελφο πρώην. Τη δουλειά εδώ τη δικιά μας. 50 τόσο χρονών, δεν από το όνομα, η οποία άμα τη δει στο Facebook πως είναι, έχει 30 χρονών, Κλαούντια Καρδινάλη. Εκείνη δεν γελούσε ποτέ να πούμε. Τίποτα. Δηλαδή βρίσκεις μία 50 χρονών και εμφανίζεται 25. Δίνει ραντεβού άλλος, βλέπει το φάντασμα της όπερας. Σταματήστε το αυτό το τροπάριο. Και αυτές οι γυναίκες που βάζουν, θα ζητάτε κλίση. Πώς το λένε το... FaceTime. FaceTime λέγεται. Στο Messenger πες, άμα δεν με στείλεις να μιλήσουμε κατηδίαν να σε δω στη μάπα, δείξε πόδια τι θες να δεις. Φωτογραφία, όλες είναι ψεύτικες φωτογραφίες. Έχει κάτι φίλτρα που εγώ μπορώ να γίνω Μάρλο Μπράντο. Ο κόκκινος γράψε, Ρίτσαρντ Γκιρ, ό,τι θες γίνεσαι. Και πετάνε να πούμε κάτι φωτογραφίες, μασάντα τα γάρια να πούμε, μπαίνουν στο Instagram να πούμε και στο αυτό κτλ. Μετά από κάνα τρίμηνο δίνουν και ένα ραντεβού και βρίσκεις να πούμε το χάρο δίπλα σου αντί να βρεις εκείνο που έβλεπες στο Facebook. Μιλάμε για παράνοια. Πρέπει να καταργηθεί το φίλτρο σε αυτές τις φωτογραφίες. Εγώ είχα πάει στην Άνδρο. Ήταν γνώρισα με μια χοντρή εκεί πέρα, μια καλή κυρία. Είχε βάλει καμιά 30 κιλά. Τέλος πάντων μεγάλη, 50 χρονών.
Και τη βλέπω μετά. Έλα, κύριε Βεφίλ. Λέω, ποια είναι αυτή η ωραία κόμματα. Λέω, αυτή είναι. Με αυτή, άμα κάτσει στο Κόρντεμπα, θα χαλάσουν τα δυο τα μορτισέλ τα δεξιά. Αδυνατίζουν, κάνουν, βγάζουν, βάζουν δόντια. Ό,τι γουστάρει κάνουν. Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα. Μιλάμε για τρέλα, ρε φίλε. Μιλάμε για τρέλα. Ένα 58 έτου, ένα 72 λέει ότι είναι. Μιλάμε για παράνοια να πούμε. Γελάει ο Λάιον. Α, στον κόσμο. Ψάχνουν να βρείτε κόμενε από το Facebook, ρε. Γιατί πώ βρίσκουν κόμενε σήμερα οι νέοι. Ο Εμμανουήλ είχε μια σαρανταριά που. Όχι, όταν τη βγάλει κόμενε. Πού λέει εδώ, αυτή είναι συνάδελφο. Για δεξιακά. Είτε αυτή είναι ωραία κτλ. Τι ωραία είναι. Λοιπόν, έχει γράμμε ελεύθερε. Πάμε. Πάρε τι γράμμε. Καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε. Καλησπέρα. Καλώ το βαθύ Πασόκ. Το Πασόκ είναι εδώ. Ο Ανδρουλάκης τι έγινε, ρε. Είναι και άσχημο. Δεν ξέρω αν μιλήσει. Πήγε να παίξει μπάσκετ. Λοιπόν, θα σα βάλω δύσκολα. Μπράβο. Μπορείτε να μου πείτε ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού του Μητσοτάκη προχθές που ήρθε στη Θεσσαλονίκη? Βέβαια. Για να πείτε ότι τα γεννήσαν θα τους κάνει κήπεδο, να χαρούν τα ζώα να πούμε, Ηρακλειδείς, Αργιανοί και Παοξίδες, θα βγάζουν μοκέτες, θα βγάζει λόγο αυτός, κήπεδο δεν άδει κανένας και θα ξαναβγεί πρωθυπουργός. Βόδια. Και μεθαύριο το Σαββάτο ναι. Να μην πάρει στη διαδήλωση. Ποια διαδήλωση, γίνεται διαδήλωση, μάθουμε. Για πες μας να μάθουμε. Το Σαββάτο που θα έρθει στην έκθεση. Ποιο κάνει διαδήλωση να πάμε μαζί να στηρίξουμε? Όλο και κάποιο θα κάνει. Για να δούμε κιόλα. Ναι. Να δούμε. Καλά. Γιατί υποσχέθηκε εσύ αύξηση του συνταξιούχου. Αλλά θα τα πάρει από το Πάσχα. Δεν μου λε πόσα λεφτά παίρνει σύνταξη εσύ. Παίρνει. Αρκετά καλά. Άμα στα κάνει παραπάνω, δεν το ψηφίζει. Όχι. Τι όχι. Προτιμώ να τα κάνει σε όλους να παίρνουν 1.000 ευρώ και να μου κόψει παρά να μου δώσει αυτό. Σιγάρε αλτρουιστή εσύ Πασόκη. Αλτρουιστή. Το Πασόκη είναι εδώ. Αλτρουιστή εσύ. Κοιτάξτε να δεις. Εγώ είμαι του Ανδρέα, δεν είμαι του Σιμίτη. Αχα. Είναι του Ορθόδοξου Πασόκη. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω. Δεν μου... Έπαθε στο άλλο. Για πες. Περιστέρι, Χαϊδάρι και Πειραιά Δημοτικό Θέατρο Πλατεία. Ναι. Το Μετρό θα λειτουργήσει σε 2 μήνες. Ωραία. Ενώ το δικό σας. Σιγά, σιγά. Ναι. Όλο το Μάλμπορο θα το χύσει το πάντομα, σιγά. Για πες μου, τότε σας είπε η Θεσσαλονική θα απολαμβάνεται το Μετρό. Ναι. Αλλά δεν είπε πότε. Μάλιστα. Έφυγες. Καλησπέρα. Μάλιστα, ναι. Όχι, τι θέλετε. Για καλό. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα, Ράπ, καλησπέρα, Κότη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα παίρνω. Έλα, φίλε. Ηρακλειδές από δυτικά. Από δυτικά, ναι. Δυτικά, ναι, ναι. Πολύ δυτικά. Έχετε δει κανένα Πρίτανη εσείς? Πρίτανη δεν έχουμε δει. Ε, τότε πόσες Ηρακλειδές. Ακόμα. Τι Ηρακλειδές εσύ. Πρωτετήσουμε, Ράπ, το πλέον. Α, συγγνώμη. Ακόμη μικρό. Εντάξει, είπαμε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Εγώ ήθελα να πω για την Ηρακλή. Θέλω να πω στον κόσμο να στήριξει φέτος. Πρέπει να ανέβουμε. Δεν πάει όλη η κατάσταση. Η πόλη χρειάζεται την Ηρακλή, Ραπτόπουλε, και το ξέρεις και εσύ. Κοίτα, τώρα που ο Σαββίδης δεν ασχολείται, μπορείτε να την βγάλετε την άκρη. Λίγο κάνα διαιτητή να γλύψετε κανένα κόκαλο. Εντάξει. Δεν έχει και καμιά ομάδα. Εντάξει, ο Πασεραϊκός είναι ο Ελευθερόπουλος. Εντάξει, παλεύεται να πούμε, δεν είναι. Ο Ελευθερόπουλος περίεργο είναι, Ραπτόπουλε. Ξέρω, το βλέπω να φεύγει κιόλα. Δεν το γουστάρω και πολύ να πούμε. Ναι, ναι, περίεργο και εμένα μου φαίνεται. Δεν μάσου, το πάω με τίποτα τον Ελευθερόπουλο. Φυσιογνωμικό κιόλα. Τον Παπακαλιάτη με θυμίζει. Τα μισέτα. Τα λέμε καλό μεσημέρι. Α, να σε ρωτήσω. Λέγε. Στη ΔΕΘ θα κάνετε κομπή ή στην Αριστοτέλου όπω κάνετε πέρυσι. Στη ΔΕΘ. Θα κάνουν στη ΔΕΘ. Θα πάνε στη ΔΕΘ να κάνουν. Εγώ από εδώ θα είμαι. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, φίλε. Καλησπέρα. Κόκκινε, θα πας στη ΔΕΘ. Ναι. Δηλαδή, ένα ήταν εκεί και ένα ήταν εδώ, όπως ήταν παλιά. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Μπαμπά, τι ξέρεις. Εσύ τι έχεις επαφή. Όχι, ο Κουλιανός. Εγώ δεν. Καλησπέρα. Εσύ, φίλε. Κούμε. Μια χαρά. Κούγεσαι. Ραπ. Του φόρανε ποτέ το ζητήσει, νόμιρα, λέτε.
Πήγαινε φίλε μισθό κάνα χαστούκι. Θα σου πω αποκλείεται, πρόσχε. Φύγε από εδώ μισθό κάνα χαστούκι και σου φύγουν 3-4. Δεν μπορείς. Άφια από εδώ πέρα. Σικιοφούναρη. Σερσερίδες. Σερσερίδες. Σελέμιδες και οι δύο. Καλησπέρα. Έλα. 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 Παρβασέργιος ρε κοκκίνη. Καλώς τώρα. Τι κάνει το παλικάρι σου πρώτα πρώτα. Δόξα το Θεό καλά. Άσεις φίλε τα fake volantra. Πες αυτό που θες. Λέγε ρε Κώστα τι έγινε. Πάλι τον έπρεπε αυτόν. Αλλά τον έκανε. Επίσης ο κανέναν. Ναι ναι καλά. Αλλά ο άλλος που είπε θα έρθει να στο εκεί στη Μητρόπολη θα σε δίνει. Θα είμαι κι εγώ εκεί διαιτητής να είμαι καλά θα είναι. Άρα, μετά τους πλακώνεις και σε κάνουν μηνύσεις. Ναι, σε άντε να μην μη, έτοιμος. Τροπή στην ηλικία σου, πιπέρι. Ναι, ναι, πέρα, πιπέρι, πιπέρι. Πιπέρι. Λοιπόν, έχω το τηλέφωνο σου, ε. Ναι, αυτός που σου το έδωσε. Ναι. Να μην το μάθω, πες του. Γιατί, μωρέ, είναι καλό παιδί. Δεν το δεν σηκώνω, άκου. Ναι. Μιλάω 6 ώρες τη μέρα, δεν σηκώνω τηλέφωνο. Έγινε, ρε φίλε. Δεν σε παίρνω, εντάξει, έγινε. Δεν το έγραψα ακόμα. Άμα με θες για γιατρό, για καμιά βοήθεια να σε βρώνε. Το να με πάρεις να μου τα ζαλίσεις, μην πάρεις καλύτερα. Έγινε, ρε Κωστάκη, έγινε. Για κάνα διαβητολόγο να σε στείλω. Εντάξει. Ναι. Διατολόγο. Διαβητολόγο, λέω. Α, διαβητολόγο, εντάξει. Δεν είναι πολύ τρόμο, ρε. Τα φυλαγόμαστε. Μια φυτούλα το πρωί, καμιά φέτα το βράδυ, λίγο φαγητό. Πελαγόμαστε. Κυνήγι, πας να κυνήγι. Ναι, πήγα προχτές, χτύπησα με 4 τριγόνια. Δεν τα λυπάς τα πουλάκια. Δεν τα λυπάς, είναι που τα σκοτώνεις. Όχι, εγώ δεν τα σκότωσα, αλλά σκότωσε άλλος και μετά δώσε. Τώρα το σήκωσε το μηνό, θα πάμε για λαγό. Εκεί να δεις Κωστάκι, λαγό, στεφάδα, και θα κλείπεις τα χεράκια σου. Πας και πυροβολάς και το ζώο το σκοτώσεις και το πέσεις. Ναι, βέβαια. Κυνηγώ σε 50 χρόνια, ρε Κώστα. Ναι. Εύχομαι να πας με ένα άλλο κυνηγό και να σε μπερδέψει με θύραμα, φίλε. Κώστα, μη στην μπάλα, μη στο κυνήγι, μη Σαλονίκη, μη εδώ, μη εκεί πέρα. Τι να κυνηγιά. Χρειάζεται και αυτά λίγο, να αλλάζουμε. Είστε λίγο, λίγο παλιά ανθρώποι εσείς που βαβαλάτε. Καλό απόγευμα, Παρασέργιο. Σ' αρέσει αυτή η γυναίκα. Ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε. Όχι παλιά ανθρώποι, μια χαρά είμαι. Σ' αρέσει αυτή η γυναίκα. Ποια γυναίκα, ναι, περίμενε. Η νέα πρωθυπουργός της Αγγλίας. Σ' αρέσει αυτή η γυναίκα. Τα νιάτα της μια χαρά ήταν. Το γούστο σου μέσα. Καλησπέρα. Εσύ τι γούστο έχεις, ρε κόκκι. Καλησπέρα σας. Τι γούστο έχεις. Εγώ δεν λέω ωραία αυτή η γυναίκα, ρε φίλε. Τι γούστο έχεις. Δεν μπορεί να είναι ωραία αυτή. Μόνο από την εμφάνιση, κάτσε λίγο. Μόνο από την εμφάνιση κρίνεις εσύ. Πρώτο κριτήριο. Καλησπέρα σας. Το πρώτο κριτήριο είναι. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Το πρώτο κριτήριο είναι η εμφάνιση. Το πρώτο πρώτο. Ναι. Το πρώτο. Ναι. Καλησπέρα. Δηλαδή αυτό που εκπέμπει άλλο δεν είναι. Η εμφάνιση μόνο είναι. Εσύ τι δεν θα εκπέμπει η γυναίκα αυτή. Την εκπέμπει. Έλα ρε Αμπόλα. Κάτσε λίγο ρε Αμπόλα. Με το που βγήκε πρωθυπουργός πάνω από τους μισούς υποστηρικτές του κόμματος είπαν δεν κάνει για πρωθυπουργό. Γιατί δεν κάνει. Έτσι πιστεύουν αυτοί. Οι ρατσιστές με τις γυναίκες. Άτε ρε. Έλα ρε Μπόλα. Δεν μου λες η Βαλβίρα Κάλλαν ήταν ωραία γυναίκα. Πολύ ωραία. Εξέπεμπε ερωτισμό. Εννοείται. Είπε κανείς όχι. Δεν μου λες. Κάτσε λίγο. Ποιο ωραία γυναίκα ποια ήταν η Βουκιουκλάκη ή η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού. Μάρο Κοντού. Τη έφαγε τον κόμενο. Η Βουγιουκλάκη. Άλλο καπέλο αυτό. Το καπέλο η κοντή. Κάτι ποδία είχε. Βρε οι γυναίκες, οι άντρες γεννημένοι θύματα είναι. Άστο. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Δεν το ξέρεις. Μπράβο Γρηγόρη. Πάμε στον Αμπόλα τώρα. Έλα Αμπόλα, λέγε. Λοιπόν, καλά, εσύ όταν βλέπεις, ξέρεις κατευθείαν το ψυχικό κόσμο της γυναίκας. Αν είναι καλή ή όχι. Σιγάρες οι ψυχολόγοι τη κασματιά. Εσύ κουλτουριάρη που μου διαβάζεις. Μέσα στα χωριά των Σερών τον Κοέλιο, περπάτα το έργο παρακάτω, άντε. Έλα ρε εσύ, τα χωριά των Σερών σε περάκτηναν. Και πας στα χωριά της Καβάλας εκεί. Μια χαρά η Καβάλα. Πάρα καλά, ωραία χωριά. Πέρα. Μια χαρά είναι τα χωριά της Καβάλας, σε πειράξαν εσένα. Γιατί το Σερών δεν είναι ωραία. Άντε ρε παλιόμπλα εκεί πέρα. Άντε βρε τώρα με τον Άρσο και τον Τερζή εκεί πέρα. Τον σπρώχνεις κιόλας. Τον Τερζή. Όχι τον άλλο το δικό σου. 2 εκατομμύρια με στα δίκτυα τον έβαλε. Στα τελευταία λεπτά. Άντε, σε πω εγώ. Άντε μπράβο.
Το μεγάλο τον προπονητή. Καλά, το κουστάρω εγώ τώρα. Σιγά τον προπονητή. Τον έβαλε ο Τερζή με στα δίκτυα. Σε πήραξε ο Τερζή εσένα. Ναι. Περίμενα να σε πω, ρε. Ναι. Περίμενα να σε πω. Ο Τερζή για μένα κάνει βλακεία, ρε. Όποτε το χρειάζεται το παίρνει και τώρα το διώξουν πάλι. Εντάξει, τι να κάνει το παιδί. Εντάξει, αφού είναι Έλληνα. Το έπαρε τι να κάνει. Να πατήσει πόδι, τι να κάνει. Τι. Εγώ ξέρω ότι το Λουτσέσκο, αυτό που έκανε προχθές με τον Άρη πάλι. Δηλαδή ο άνθρωπος για μένα είναι προπονητής απατεώνας. Δηλαδή από ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν παίρνει τον παπά του τηλέφωνο και το ρωτάει. Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό που κάνει εδώ στον ΠΑΟΚ είναι η καταστροφή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Αυτό που έκανε και με το Τσιγκάρα, λέει θέλει δεκάρια. Καλά, ρε. Όταν παίρνει ο Πότο, πήρε την κάτω 23 από την Πορτογαλία και τη Νοτιού Αμερικής όλη. Τον έφερε στον ΠΑΟΚ, χρέωσε τον άλλον τον Ιβάν τόσα εκατομμύρια. Αυτός προπονητής δεν είχε λόγο να πει τον Πότο. Σιγά ρε Πότο, τι μας φέρνεις. Εγώ θέλω ένα δεκάρι φτασμένο και ένα γουίνκερ φτασμένο. Εσύ εδώ μας φέρνεις όλοι τα ανήλικα εδώ πάνω στον ΠΑΟΚ και τα χρεώνεις και από 3 εκατομμύρια το καθένα. Φέρα τον Κουαλιάτα. Δεν είχε λόγο. Ναι. Ο Λουτσέσκο, αυτή είναι η νηφίτσα της Ρουμανίας. Δεν είχε λόγο. Η νηφίτσα της Ρουμανίας. Είσαι εμπαθής με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Γιατί εμπαθής είναι. Δεν είμαι ρε κόκκινη εμπαθής. Ξέρω μπάλα εγώ. Τι εμπαθίζουμε. 3 χρόνια εμπαθίζουμε τον Λουτσέσκο είμαι. Καλά, δεν βλέπει τι κάνει, ναι. Τώρα, πάρα να λύσει τώρα εσύ εκεί πέρα. Δεν βλέπει τι κάνει ο Λουτσέσκο. Έδιωξε το τσιγάρα σε χρόνο τετέρα, πούμε. Το Φελίπε στο άλλο γιατί δεν τον έβαλε από τον κράτησε. Ναι. Σωστό. Το Φελίπε γιατί δεν τον έβαλε προχθές, ρε. Ναι. Άμα στρελάντρε, μπάλα βλέπουμε εμεί τώρα. Τι βλέπουμε εκεί. Άλλο θέλει αστρανό και εμείς. Πήρε το Σουάρες και βάλει τον Αγκούς στο δεκάρι. Καλά λέει. Ο προπονητής είναι αυτό. Καλά λέει. Εκείνο τον Αγκούς εκεί το πάνω στο να πούμε που δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν παίξεις να πήρε. Μας τρελάνε εδώ πέρα. Έχουμε σκάσει να πούμε. Κλείσε. Πονάνε τα στομάχια. Θα βγάλουμε καρκίνο να πούμε. Με τον Λουτσέσκο τώρα. Το συγχοντάρουν όλοι να πούμε. Και βγάζουν φταίχνες τους παίκτες. Και βγαίνει και δουλώνει πάλι. Είδες τη δήλωση προχθέτρε. Τι δήλωση έκανα, έτσι άκουσες. Ο Λουτσέσκου τι δήλωσε έκανε. Τι απ' όλα. Πάλι δεν φταίει αυτός, άλλοι φταίνε. Ναι, πάντα. Άντρα διώξε από εκεί ρε, την νηφίτα να πούμε. Την νηφίτα της Ρουμανίας. Πει από τα Καρπάθια ρε μας είδε εδώ. Ο Χωριαταράς ο Ρουμάνος να πούμε. Άντε βρε τώρα με τον Λουτσέσκου σας εκεί. Το κάνατε να πούμε. Πήρε και το πρωτάθλημα της Ατσίας λέει. Κάθε Κυριακή μπάλα παίζουν αυτοί ρε. Εγώ στο κεραυνό της Ερώνα όταν έπαιζα. Πιο πολλέ προπονήσει έφτιαξα κάθε εβδομάδα. Στο κεραυνό σερό. Κλείσε με αυτό. Λοιπόν. Στο κεραυνό σερό. Λοιπόν, εισιτήρια για τον ΠΑΟ κερδίζουν. Μην τον κόβει. Γρηγορίου Δημήτριο. Πόρε τον άκο. Αριστήρη Διαβάτη. Στέλιο Παπαδόπουλο. Κουκουβιάδη Διονύση. Πώ τον είπε. Κουκουβιάδη Διονύση. Βλάμο Παναγιώτη. Πανίδη Ιορδάνη. Χάρη Πιασά. Αλέξανδρο Σταβασίδη. Κοροντάνης Φίλιππος, Περήφανος Γιώργιος, Γιώγλου Αθανάσιος. Πώς τον είπες? Γιώγλου. Θεοδωρίδης Τάσος, Τύρτας Αλέξανδρος, Αναγνωστόπουλος Δημήτρης και Λίνας Κωνσταντίνος. Λίνας. Λίνας, ναι. Μαι. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε. Ναι, ναι. Έλεγες προηγουμένως για ποιες ομάδες θα πέσουν στην Αγγλία. Ναι. Και θα σωθεί η Νότια. Πώς θα σωθεί, αυτό το είπα. Λοιπόν, μισό λεπτό, ναι. Εγώ μπορώ να πω. Εγώ πιστεύω ότι θα πέσει η Νότια φορέ την Πόρνου και θα παλέψει η ομάδα σου μαζί με τη Φούλαμ. Σαουθάμπτον Φούλαμ, μάλιστα. Η Σαουθάμπτον θα παλέψει. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Γιατί το αποκλείει, επειδή είσαι Σαουθάμπτον. Δύσκολα, φίλε. Όλα είναι δύσκολα. Ομάδα που κερδίζει τη Τσέλσι για να πέσει λίγο δύσκολα. Καλά. Θες να σου πω και ποιος θα πάρει το Champions League να βγάλεις κανένα φράγκο. Πες το. Λοιπόν, δήλωσα από τώρα Champions League θα το σηκώσει ο Κλοπ. Ο Κλοπ. Ναι, λέω Κλοπ. Με την εικόνα που έχει η Liverpool δεν με ψήνει. Αν το πιάσει σε μάγκες. Περίμενε, επειδή βλέπεις μπάλα, περίμενε τον Ιανουάριο δύο μεγάλες μεταγραφές. Δεν αμφιβάλλω, απλά σου λέω, με την εικόνα που έχω από τη Liverpool δεν είμαι ικανοποιημένο. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις καθόλου άδικο. Αυτή τη στιγμή. Μέχρι τον Μάιο έχουμε... Και μετά με έχει μπερδέψει τον Κλοκ, επειδή τον έχω πάρα πολύ ψηλά.
Όταν μου λέει, όταν μου λέει, δεν ήταν βρεγμένο το χορτάρι της Φούλαμ. Όταν λέει για μένα έπρεπε να κερδίσουμε εμείς και κάνει κάτι τέτοιες δηλώσεις. Λέω κάτσε, κάπου μπερδευτήκαμε. Το μόνο που φοβάμαι, το μόνο που φοβάμαι είναι η επταετία. Ξέρεις τι εννοώ. Πάντα στην επταετία φεύγει, μόνο που έχει κάνει επέκταση. Μπράβο. Μπράβο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, έκανε επέκταση. Ένα όμορφο απόγευμα. Εύχομαι. Και εσύ, φίλε μου. Πάρε την ταχεία τη καρδιά μου και ξαναγυρνά. Καλό απόγευμα, φίλε. Είσαι καλά. Πάμε ένα ακόμα, προλαβαίνουμε. Μια χαρά. Πάμε. Καλησπέρα. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Να. Έλα, φίλε. Μ' ακούτε? Ναι. Λοιπόν, ο παδός του Ολυμπιακού, φίλτος μας του Ολυμπιακού, σήμερα είναι πολύ χαρούμενος. Γιατί έτσι και ο Ζήκερ Νάγκες. Μπράβο. Περισσότερο να χαίρε. Ναι, μπράβο. Ναι, όχι το Μαρσέλο. Αυτός είχε πάει σε ταινία του Αγγελόπουλου και τον έφυγε γιατί ήταν αργός. Μιλάμε τώρα για φοβερό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αυτός. Σας ακούω κάθε μέρα, παιδιά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πάρα άλλη μια γραμμή. Καλά, ωραία μίλησε. Ο Ζήκερ Νάγκελ και εμένα στο λαρίκι μου και κάθεις. Δεν θα με βγάλουν την τελευταία γραμμή. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, φίλε, τελευταία γραμμή. Εγώ είμαι μετά από μια ώρα. Μάλιστα. Θαύμα. Μετά δεν διαλέγεται γραμμές εκεί μέσα. Τέλος πάντων, να πω αυτό που θέλω να πω. Έστω και αργά. Είναι Ολυμπιακός είμαι. Είναι ντροπή για τους φιλάδες του Ολυμπιακού, ναι, να πανηγυρίζουν γιατί ο χοντρός έφερε ένα γέρο στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μέλλον μας, ρεφελή. Ο Μαρσέλο γέρος. Είναι ντροπή, ρε, να πανηγυρίζει αυτό. Και αν βάλουμε και τους υπόλοιπους γέρους, μας έκανε την ομάδα ο Μαρινάκης τσίρκο και καπί. Αυτό είχα να πω. Γεια σας. Ψυχολογικά μπορεί να έχει, μπορεί να μην πήρε το φάρμακο. Αυτό δεν είναι Ολυμπιακός. Μπορεί να ήταν παοξής, στεναχωρεμένος. Θα πάρουμε άλλο έναν. Όχι. Όχι, ό,τι πεις. Όχι. Θα κάνεις προπόνηση. Πάρε, περιμένει ένα λεπτό. Θα κάνεις προπόνηση. Έχει 30 δευτερόλεπτα. Βγάλ το να. Περιμένει το. Τι να πει 30 δευτερόλεπτα. Ό,τι γουστάρει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εγώ θα πω 30 δευτερόλεπτα. Εγώ. Ναι. Εγώ. Για να ξέρετε ότι τη Μαλαματίνα που λέγατε τις προάλλες, ο ένας από τους δύο πάροχους είναι γαμπρός του Σκρέκα. Φιλάκια. Τι σημαίνει αυτό. Ο Σκρέκος ποιος είναι. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε. Κάτσε να μας πει. Σκρέκος, τι λέει. Σκρέκας. Σκρέκας. Δεν μας βοηθάει. Δεν με βοηθάει ο Σκρέκος. Τα ειστήρια σου και αντίθετα που τα παίρνουμε, Στέλιο, επικοινώνησε με την κυρία Γκουλιώνη στην γραμματεία, σου πει από εδώ τα παίρνεις. Από εδώ τα παίρνουν τα ειστήρια. Από εδώ τα παίρνουν, ναι. Μάλιστα. Με την ταυτότητα και τα υπόλοιπα. Ναι. Αν δεν του την κλέψανε την ταυτότητα. Τι είναι όλοι σαν και εσένα. Βέβαια. Τάνια Δήμου για ειδήσεις. Τρίτο ημίχρονο ακολουθεί με Πετροτό και Βλαχόπουλο. Πρώτα θα λέμε αύριο στις 2.